Κάπου εκεί έχω καταλήξει. Όταν είμαι με κάποιον, κάτι δεν πάει καλά πάντα και κάτι δεν μου κολλάει. Δεν ξέρω τι γίνεται με μένα. Θέλω να ρωτήσω γενικά και τα αγόρια λίγο. Έχω μιλήσει μόνο με τον Παύλο και τον Φάνο ουσιαστικά. Θα πολεμήσω. Ποιον? Περιμένω. Το Φάνο. Θα μπορούσα να είμαι το δώρο σου 50%. Τι είμαι έκτος, θα σας πάρω όλες. Λοιπόν, και τώρα θα σε περιποιηθώ εγώ, Φάνο. Κάτσε κάτω. Για ποιο λόγο να συνεχίσει μαζί μου από τη στιγμή που ήθελε τον Μπίλ από την αρχή? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί με σένα έβρισκε την ηρεμία. Νιώθω ότι με έχεις κοροϊδέψει. Για τους ελεύθερους λες, έτσι. Πρόσεχε τι λες εσύ. Τι? Για τους ελεύθερους λες, έτσι. Δεν ασχολούμαι με αυτούς που είναι σε σχέση. Α, μπράβο. Εγώ πάντως σήμερα για την αλλαγή. Δεν ξέρω τι θα πει ο Νορντάρης, δεν ξέρω τι θα πει ο Φάνος. Εγώ θα. Μιλάω! Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Θα φλερτάρει Τσακίρη σήμερα. Εγώ σήμερα φλερτάρω Τσακίρη. Τι είπε? Πάρα πολύ μαζευτήκαμε στο δωμάτιο Τσακίρη. Θα πάρουμε και εισιτήριο, παιδιά, πώς την είδαμε τη φάση. Έλα, ναι, μονομαχίσεις. Έλα, Μαρή, παίρ' το τέτοιο το μηχανάκι για τα εισιτήρια. Πάρ' το μαξιλάρι σου και να μονομαχίσεις. Έλα! Έλα, έλα, έλα. Έλα εδώ, μπροστά. Έλα. Πάρ' το μονομαχίσεις. Πάρ' το. Πάνω. Ναι. Δικιά μου, έλα. Δικιά μου. Α! Κέρδισε ο Τζόνι. Χαίρομαι γενικά που μπορώ και καταλαβαίνω μόνη μου πράγματα και δεν χρειάζομαι το κάθε τι να ακούσω ούτε από τον κόσμο, ούτε από τη Μαρία Σοφία, που η Μαρία Σοφία όσο να είναι πρώην παίκτηρα, έτσι. Δεν είναι... Ενώ ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου η απόψη στο ότι μπορεί να μην ισχύει ακριβώς έτσι. Γιατί εγώ έχω τον... Δεν ξέρω βασικά, δεν έχω ακριβώς ενδιασμό, αλλά απλά ποτέ δεν ξέρεις αυτό. Καθαρά αυτό, τίποτα άλλο. Πώς έχει γίνει ακριβώς. Μπορεί να είναι η αλήθεια κάπου στη μέση, όπως είπε και η Μαρία. Όπως είπε η Μαρία, ακριβώς. Απλά μέχρι στιγμής είμαι ακόμα στα πιστεύω μου. Δεν μου τα έχει αλλάξει κάποιος, τα πιστεύω μου. Θα σου πω κάτι και τον βλέπω ότι. Οκ, δεν προσπαθεί και ιδιαίτερα. Δεν ξέρω τώρα άμα είναι κάπου αλλού στραμμένος. Ή απλά δεν ξέρω κι εγώ τι περιμένει. Αλλά θα μπορούσε και εκείνος να είναι προς εσένα πιο διαχειτικός αν ενδιαφερόταν. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα αυτός ήταν πιο διεκδικητικός με σένα, δεν σου πιο ντεμή. Σε αυτά που είπε η Μαρία Σοφία. Αλλά σίγουρα. Μα εγώ από μόνη μου είναι ότι πρώτα το κατάλαβα και μετά μου ήρθε και αυτό ξεσούρανο κατέβατο. Οπότε. Οπότε μπορεί να ήταν για να γίνει. Είναι, είμαστε πλασμένες για να είμαστε μόνες μας. Εδώ ξέρω, στο σπίτι. Κάπου εκεί έχω καταλήξει. Το ξέρω, όταν είμαι με κάποιον, κάτι δεν πάει καλά πάντα και κάτι δεν μου κολλάει. Δεν ξέρω τι γίνεται με μένα. Ή αυτό θα βρω το δάσκαλό μου ή δεν θα βρω κανένα. Έχει σε ανοίγω τα ψυγεία. Έχεις σκεφτεί ότι υπάρχει περίπτωση αύριο μεθαύριο, πιο μετά, ρε παιδί μου, να... Γιατί ο Μπίλ ακόμα δεν ξέρουμε που έχει στραφεί... Εγώ ξέρω. Τι εννοείς ξέρεις. Σου είπε. Όχι,
δεν μου είπε. Καλά, πώς, γενικά δεν μιλήσαμε τίποτα. Άσε δεν μιλήσαμε δείχνει, καθόλου. Μπορεί να είναι αυτό το ότι. Μπάλα. Και να πέσει μετά σε αυτό που πραγματικά θέλει. Γιατί δεν έχει δηλώσει αυτό που θέλει. Εντάξει, νομίζω φαίνεται ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται. Δεν τον έχω δει. Εγώ τον έχω δει και να ενδιαφέρεται, τον έχω δει και να μην ενδιαφέρεται. Τώρα το δείτε ότι δεν είναι. Εντάξει, και με το δίκιο του. Λογικό είναι. Δεν περιμένω. Πας καλά. Να μπει μέσα στο σπίτι και αυτά, να πει μετά από όλα αυτά. Ναι, ούτε καν. Και εγώ στη θέση του δηλαδή σκέφτομαι ότι θα είχα ξενερώσει. Οπότε γι' αυτό δεν περιμένω κάτι, όχι. Που και να περίμενα δεν ξέρω και εγώ πώς θα το διαχειριζόμουν. Θα ήθελες. Δεν μπορώ να το σκεφτώ τώρα, δεν ξέρω. Ακόμα όταν λέω ότι κόβω λίγο να είμαι μόνη μου, περιμένω να δω πώς θα κυλήσει γενικά ο χρόνος. Λοιπόν, γενικά. Τώρα, φαντάζεσαι να έχεις δηλώσει ότι θέλω να μείνω μόνη μου και να σου κάσει σήμερα ο Μπιλ. Όχι, να σου το. Θα παλέψει μέχρι τέρμα για Ρίνια Τσακίρη Official. Αυτό θα το ακούσω κι εγώ. Όχι. Το έχω πει. Το έχω πει ότι από εδώ και πέρα, εγώ τρεις εβδομάδες έχω δείξει τη Ρίνια τι θέλω να δείξω. Official. Θα συνεχίσω να είμαι εκεί στο φιλικό ενδιαφέρον. Φιλικό. Αλλά τουλάχιστον το ερωτικό κομμάτι είναι στο χέρι της πλέον. Αχα. Έχω κουραστεί να διεκδικώ από Νοντάρια, από Άλεξη, από τον καθένα που θα μπει. Σήμερα, δηλαδή, άμα πει καινούργιο παίκτη και πει Ρίνια πάλι, εγώ τι, να αρχίσω να. Χάνω την ερώτηση, αλλά θα μου την πείτε μετά. Αυτό. Ήθελα να ακούσω. Ό,τι από εδώ και πέρα είναι δικό της θέμα. Θα την πω, θα μου την κάνεις. Μα την έκανες. Ωραία. Δεν την γλιτώνω, να ξέρεις, το περιμένω. Δεν την γλιτώνω, το περιμένω. Ωραία. Καλή σορτή με αυτό το. Δεν μας φωνάξατε. Εδώ, Μίστερ Μιλωνό. Δεν μας φωνάξατε. Όχι. Δεν ξέρω. Μας ήρθε μήνυμα. Ναι, απλά μας ήρθε ένα μήνυμα. Αποφάσισε ο Μιλωνό. Όχι, μας φωνάζει, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Τι δεν μας κάνετε. Εμείς ήρθαμε. Κάνετε κύριε. Πάλι ρωματισμένος. Έχει βάλει το καλό του άρωμα. Συνέβη, ρε παιδί μου. Ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα λίγο. Ένα κορίτσι από αύριο πάλι. Πολύ βασικό. Είναι διαφορετικό. Εντάξει. Στο άλλο θέμα τώρα. Τι κάνει. Μου έχω πληγωτάκια. Άλλη πεντάκια. Λεγανάκια. Μπράβο. Τι κάνει. Πρόσεχε. Τον ελέφαντα. Τον ελέφαντα κάνει. Ναι, εσύ. Και εγώ τον ελέφαντα, την ελεφαντίνα. Με ρίγια σαν κύριο Φίσερ, με τα πόδια σου. Με τα μάτια κλειστά. Δεν είπα πώ ήρθατε. Με τα μάτια κλειστά, στα μάτια. Με το κλειστά. Κατερίνα. Έλα. Energy και αυτό. Αυτό έγινε και σε εμάς. Και εμένα αυτό μας έγινε. Καφέ, όχι. Παρέα, παρέα. Κοιμό θέλω. Παρέα. Μάλιστα. Ναι. Ορίστε, θα, αρχηγέ, ήρθα θα να κοιλάσει κοιμό, είστε αρχηγός, δεν με κοιτάσετε κάτι να πιω. Καλησπέρα. Ήρθες για θάρρος ή σε καλέσαμε. Ε. Ήρθες σε εμάς. Ναι, έλεγε τα ονόματά μας. Α, καλά έκανες. Νόμιζα δεν θα μας κάνει τίποτα κανένα θάρρος. Τι έγινε, τι κάνετε. Πάει. Στέλνουν άτομα να πηγαίνουν. Μας φώναξαν. Ναι, και εμείς στείλαμε. Στείλαμε δικούς μας. Α, δεν το. Δεν το συνεννοείται κανένα αρχηγή. Όχι, κατευθείαν έλεγε οθόνη. Γεια σα. Όχι, όμορφη. Δεν τα αρχηγή, πήγαινε, πάει καλά. Πήγαινε. Παιδιά. Κάτσε από τη διάσκεψη του Ρωμανίου. Σε έπιαξα. Τόσο ταιριάζει με πού είσαι ποιος. Τόσο ταιριάζει με εμένα. Καλά, εσύ. Καλά, με τα κορίτσια όλα καλά. Ναι. Έχουν ψηλό τρέλ. Όχι στο κόκκινο. Αχ, βρε καρδούλα μου. Δεν μπορώ να σε όλα αυτά μου, βρε σένα. Ρε φίλε, δεν είμαι καλά. Τι να κάνω, πες μου λίγο. Θέλω να φτιαχτείς. Πες μου, τι να κάνω, να το παίζω καλά. Θέλω να γίνεις καλά. Δεν είμαι καλά. Θέλω να δω το Βασίλη που ξέρω, ρε φίλε. Ή έστω έχω γνωρίσει. Το χειρότερο μου αυτό. Τώρα δεν μπορώ. Για εσένα μιλούσα εγώ. Σε ποια. Σε έχει, λέει. Σε έχει ερωτευτεί. Ναι, εκτός από αυτό, σε ποια θα πήγαινες. Το θέμα είναι πια για ποια ήρθα εγώ ή. Ναι, υπάρχει και από τις δύο μεριές ανταπόκριση. Δεν λέει τώρα τι, για το ποια ήρθα εγώ και άμα φάω άκυρο. Τι μας νοιάζει τώρα το μέλλον, το τώρα μας νοιάζει. Το θέμα εσύ για ποια ήρθες. Να συζητήσουμε κάτι λιγότερο. Λέτε κάτι, έχουμε φύγει όλοι. Κοιμή, κοιμή, μη. Ναι, γιατί πολλές έχουν. Τεράδο κατουρά, μην πας. Ω, ναι, με τσιδίσει. Την πάει μωρή κατά. Ναι, κάτσε, πού είναι. Μα δεν σκοπεύω να συζητήσω μαζί του αυτό το πράγμα, δεν είναι ωραίο. Όχι, θα συζητήσουμε, παιδιά, δεν είναι πρόβλημα. Μα εγώ γενικά δεν ανοιχτός, θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Ε, απάντα. Με το χέρι στην καρδιά, πείτε μου. Τι θέλω, για ποια ήρθα. Δεν θέλω. Δεν θα σας πω, επόμενο. Δεν σου ξαναμιλώ κι εγώ, λοιπόν. Ω, Παναγία μου. Πολύ έχω κουραστεί. Νομίζω ότι.
Το μήνυμά μου ήταν ξεκάθαρο. Ωραία, αυτό που είπα εγώ δηλαδή. Δεν ξέρω τι είπες. Εσύ ήρθα για κάποια η οποία θα... Δεν θέλει να τοποθετηθεί. Είναι κάποια, είναι κάποια. Δεν είναι δύο-τρεις, είναι μία. Ωραία, για μένα ήρθε. Εντάξει. Τι έγινε μαζί σου. Δες τώρα βρε μάτια μου, για μένα σκοτωμός. Έχει έρθει. Σκοτωμός. Εσένα φιλικά σε βλέπει. Τι. Φιλικά σε βλέπει. Ρίγε Τσακύρο Φύση, είναι κολλήτη μου. Δεν είμαι καλά. Είχα διάφορα Sorry. Και σήμερα του είπα ότι είναι λίγο παράξενο γιατί από την πρώτη μέρα που έχω έρθει στο. Ξαναγύρισα στο παιχνίδι, είχα ένα άτομο το οποίο. Ένα, ναι, οπότε πέσει. Τώρα πλέον που έχω. Έχει μείνει στην άκρη αυτό, όποια και είναι η εξέλιξη την πορεία ή και να μην είναι. Είναι λίγο παράξενο σαν πρώτη μέρα αυτό. Όπως είναι να έρθουν τα πράγματα, θα έρθουν και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Εντάξει. Πάντως ναι, μου φάνηκε. Περίεργο που τελικά ουσιαστικά η Κατερίνα είπε ότι ξέρεις πιέζομαι αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι τη είχα στείλει ένα μήνυμα στο οποίο και εγώ τη είχα πει κάτι παρόμοιο. Λίγο να βοηθήσω τα νιάτ. Εντάξει, είχε πιεστεί από όλα. Είχα πιεστεί γιατί ήμουν ακριβώς μετά τον Καλά που ήμουν πάρα πολύ χάλια. Οπότε ουσιαστικά ήταν σαν να το είχαμε λήξει σχεδόν από off. Απλά εδώ πέρα αυτό που ήθελα να κάνω είναι να τη εξηγήσω γιατί άλλο είναι να μιλήσει από το τηλέφωνο και άλλο να δει τον άλλο από κοντά. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να πω ότι από τη στιγμή που θέλει να μείνει μόνη της, γιατί το κατάλαβα μετά από αυτό, ότι και εγώ θα της άφηνα το χώρο έτσι κι αλλιώς. Και όχι απλά θα της άφηνα το χώρο. Και εγώ, αν δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε σε αυτό το κομμάτι, θα το τελείωνα. Δεν μπορούσα να συνεχίσω αυτό. Γιατί δεν μπορώ κάθε. Και εγώ να νιώθω άσχημα και εκείνη να νιώθει άσχημα. Ο ένας κάνει πίσω μια ο άλλος. Οπότε κάποια στιγμή ακριβώς. Αυτό όσο πάει απομακρύνεται αντί να έρχεται. Υπάρχει λόγος που η Κατερίνα θέλει να μείνει μόνη της. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ νιώθω. Αυτό που μου είπε η ίδια είναι ότι είναι πιεσμένη. Το καταλαβαίνω γιατί όταν ήρθα εδώ πέρα ήταν σε μια περίεργη κατάσταση. Δεν ήταν και στα καλύτερά της. Mm-hmm. Και... Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και τη μία πλευρά και την άλλη, επειδή την έχω ζήσει ναι. Και την Κατερίνα και βλέπω και βέβαια και την πλευρά του Παύλου που στην ουσία μπήκε σε αυτό το πράγμα ήδη ενώ ήταν πιεσμένη η Κατερίνα ναι, και έκανε ναι, πίσω σε όλο αυτό, στάθηκε δίπλα της. Απλά σε κάποια φάση αυτό, όταν από κάποιον ακούς συνέχεια και συνέχεια αρνητικά, νιώθεις ότι κάπου, ναι, ότι κάπου εφόσον και ο άλλος δεν μπορεί να το στηρίξει αυτό επειδή νιώθει ήδη πιεσμένος, ότι αυτό λες ποιος να το πρωτο, ξέρεις. Τοποθετήθηκε και πάρα πολύ σωστά σε αυτό που λέει ακριβώς. Και σκέφτεσαι το πρώτο μπαν που έκανα και πίεσα την Κατερίνα, γιατί εγώ όσο καιρό είμαι εδώ μέσα δεν έχω πίεση καθόλου. Ήταν αυτό. Απλά και εγώ έσκασα. Έκανα μπαμ. Μετά τον Καλά έκανα μπαμ. Το Καλά ήταν που χάλασε. Ναι. Από την πλευρά μου ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι όλο αυτό. Δηλαδή, όταν ακούω συνέχεια και έγινε αυτό, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Εγώ δεν θεωρώ ότι φταίει σε κάτι η Κατερίνα. Εγώ θεωρώ ότι η Κατερίνα στο μόνο κομμάτι το οποίο φταίει απέναντί μου. Όχι απέναντί μου, απέναντι στο κομμάτι αυτή τη σχέση που είχαμε, είναι ότι το μόνο που τη είπα είναι ότι ήθελα απλά να είναι λίγο πιο σταθερή στο. Όχι στο όπως είναι απέναντί μου. Απέναντί μου ήταν μια χαρά. Σε αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Αυτό που, αλλά μου λέει ότι αυτό πρέπει να το νιώσει. Και όντως από τη στιγμή που δεν το ένιωθε να το βγάλει, δεν μπορώ να την κατηγορήσω για ποιο λόγο δεν το ένιωσε. Πιστεύεις ότι είτε εσύ είτε εκείνη μπορεί πολλές φορές να ακούγατε γνώμες ατόμων που ίσως δεν θα ήταν και η καλύτερη σύμβουλη σε αυτή την περίπτωση. Θα σου πω κάτι. Έχω μάθει στη ζωή μου ό,τι είχε να κάνει με το κομμάτι της σχέσης μου. Να μην ακούω άλλους και να μην επηρεάζομαι. Όχι με την έννοια ότι και καλά επηρεάζεσαι απαραίτητα, ναι, αλλά κάποια στιγμή ακούγοντας αυτό, κάτι ξανά και ξανά από κάποιον. Από γενικά. Αυτό μετά από ένα σημείο δεν σε επηρεάζει. Εμένα σαν Παύλο, το να με πιάσει ο Νοντάρης παράδειγμα και να μου πει τη γνώμη του, θα την ακούσω τη γνώμη του, αλλά δεν θα με επηρεάσει στο κομμάτι της σχέσης μου. Εμένα, εγώ ξέρω πώς θα επηρεαστώ. Θα επηρεαστώ όταν ακούω πολλές φορές. Όταν ήμασταν, αυτό που με επηρέασε ήταν στο κομμάτι που μαζευόμασταν όλοι μαζί, έπαιζε ένα βίντεο αυτό. Μετά μαζευόμασταν, έπαιζε ένα βίντεο αυτό. Αυτά τα βίντεο φούντωναν έξω τη γνώμη του κόσμου, η οποία εγώ ξέροντας ότι είναι λανθασμένη για την Κατερίνα, γιατί αυτά που έπαιρνα εγώ από την Κατερίνα ήταν τελείως διαφορετικά από αυτά που βλέπω ο κόσμος. Νευρίαζα που έβλεπαν αυτό το πράγμα στην Κατερίνα και αυτό. Ήταν σαν να προωθείτε κάτι το οποίο. Ναι, το οποίο δεν ισχύει για εκείνη. Πώς είναι το σπίτι εδώ πέρα για δύο εβδομάδες. Καλά είναι, όπως τα ξέρεις. Δεν χρειάζεται να πει. Ακριβώς όπως τα ξέρεις. Δεν τα ξέρω γιατί. Έξω δεν φαίνονται όλα. Όλα. Mm. Έξω δεν φαίνονται όλα. Φαίνονται κάποια πράγματα. Ό,τι φαίνεται. Νομίζω είναι ξεκάθαρα όλα. Βοηθάς πάρα πολύ. Όχι. Α, ναι. Οκ, τότε. Αν δεν είναι ξεκάθαρα, δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Εγώ είμαι ξεκάθαρη πάντως. Ρε παιδί μου, γι' αυτό ρωτάω. Προς όλες και όλους. Γι' αυτό ρωτάω. Προς όλες και όλους. Τι έχεις πάθει εσύ. Τι εννοείς. Δεν είσαι καλά. Ξέρει ότι σαν άνθρωπος είμαι, ακόμα και την πρώτη στιγμή που τσάτσα, την άφησα να διαλέξει ανάμεσα σε μένα και στον Πύλη όταν είχα πρωτοέρθει στο σπίτι. Της λέω: κάνε την επιλογή που θες. Απλά να ξέρεις ότι αν κάνεις την άλλη επιλογή, εγώ τελείωσα.
Ναι, προφανώς. Αυτό... Δεν νομίζω ότι το, δηλαδή, νομίζω σε άτομο το οποίο ξέρει τι γίνεται και τι θέλει, το πρόβλημα δεν είναι... Δεν ακούω και τι λένε. Το πρόβλημα δεν είναι το αν θα λήξει κάτι. Το θέμα είναι, νομίζω, από τον καθένα να είναι ξεκάθαρο. Είτε λήξει είτε συνεχίσει. Εννοείται. Εγώ ήθελα. Έβλεπα κάτι ξεκάθαρο. Στο τελευταίο. Και αυτό που είπα και όταν ήταν η Μαρία, ότι μέρα με τη μέρα έβλεπα και εβδομάδα με τη εβδομάδα την Κατερίνα καλύτερα προς απέναντι σε μένα. Δεν το είπα έτσι. Όντως την έβλεπα καλύτερα. Απλά ένιωθα ότι όλοι λέγανε μια γνώμη που να είχε να κάνει με αυτό το κομμάτι. Και ίσως... όχι καλή. Και όχι καλή. Και όταν από μόνο είναι περιστατικά τα οποία και τα βλέπαμε τα οποία μπορεί να είχαν να κάνουν με την Κατερίνα και τον Παύλο. Με την Κατερίνα και μπορεί να ακούγονταν κάτι άλλο με τον Μπιλ, παράδειγμα, ή οτιδήποτε. Αυτό εμένα αυτόματα, επειδή αυτό σου είπα, φούντωνε την έξω γνώμη. Με χάλαγε μέσα. Δεν με χάλαγε. Απλά ήθελα αυτό που εγώ. Είμαι εκεί και λέω, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε, χάχα, σταματήστε αυτές. Και το έριχνα με τον τρόπο αυτό, χωρίς να κάνω έκρηξη. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς ήθελα και από την Κατερίνα να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να υπολογίσω. Γιατί έπεφταν όλα μαζί, οπότε έπρεπε αναγκαστικά να πάρει μια εννοής πιο σταθερή. Μόνο σε αυτό το κομμάτι εγώ είχα. Πιο στα κάτι στάση. Δεν είναι κάποιο άλλο θέμα. Ναι. Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που λέγανε. Ναι. Αν πίστευα, θα τα έχω σταματήσει από την πρώτη στιγμή. Δεν είμαι άνθρωπος που. Θα μάθω κάτι και θα καταλάβω κάτι και θα συνεχίσω να είμαι εκεί. Εγώ μόνο από αυτό είχα θέμα. Δεν την κατηγορώ σε τίποτα. Αν αποφασίσει να προχωρήσει παρακάτω με υγεία της, με χαρά της. Αυτό ισχύει όμως, ότι δεν το έκανε για εκείνη. Και αυτό ήταν κάτι, εντάξει, και εγώ τη συμβούλευα και τη έλεγα, αλλά δεν ήταν σε θέση, έλεγε ότι πιέζει. Θα πληγωθείς ή θα πεις προχωράω παρακάτω. Θα σου πω, κοίταξε, στη ζωή μου έχω μάθει σαν άντρας να προχωράω ανάλογα, είτε πληγωθώ είτε όχι. Δηλαδή, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος αποφασίσει ότι δεν είναι που θέλει να είναι μαζί σου, είσαι υποχρεωμένος να προχωρήσεις, να το δεχτείς και να πας παρακάτω. Πιστεύεις ότι θα μπορούσες σαν Παύλος να φλερτάρεις κάποια κοπέλα από εδώ πέρα μέσα ή θα περιμένεις να μπει κάποια καινούργια? Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτή τη στιγμή καθόλου αυτό. Εγώ πιστεύω ο Παύλος θα περιμένει να πάρει μια σαφής απάντηση από την Κατερίνα. Πρέπει αυτό είναι βασικά που περιμένω περισσότερο. Εγώ πιστεύω από τον Παύλο, έτσι όπως τον έχω κόψει, περιμένει μια σαφής απάντηση από την Κατερίνα. Και όταν δοθεί αυτή η ευκαιρία και συζητήσουν για ακόμη μια φορά και δουν τα πράγματα πώς έχουν, τότε θα καθαρίσει και ο Παύλος από μέσα του. Και η Κατερίνα θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα της και μετά ο καθένας θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Είτε είναι μαζί, ή θα σπάσουν τον τρόπο. Εγώ από όσο ξέρω την Κατερίνα, η Κατερίνα αυτή η απάντηση που σου δώσε, αυτή είναι. Τώρα, για τώρα. Ναι, μα δεν περιμένω. Δεν έχει να του δώσει κάτι άλλο. Δεν περιμένω κάτι. Ο Παύλος είπε ότι δεν θέλω κάτι άλλο και ούτε περιμένει ούτε πίεσε. Απλά είσαι ίσα. Επειδή δεν περιμένει να πάρει μια απάντηση. Άμα δεν θέλει, δεν τη βγαίνει, εντάξει. Θα φανεί αυτό. Ακόμα περιμένω, θα κάτσω να δω. Ναι, ναι. Εντάξει, καλό είναι και να μιλήσεις, δεν είναι καθόλου. Μίλησε μία, δεν θα κάθομαι να συζητώ κάθε τι μέρα. Τι σου ότι... Όλα καλά. Ωραία. Όχι, τον ρώτησα, αν τη ρώτησα, αν θέλει να συνεχίσει την προσπάθεια του. Ναι, αυτό ρώτησα και μετά το θέσαι εδώ πέρα η Μαρία. Είπε ότι η Χριστίνα του είπε ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια. Αυτό. Απλά, ας πούμε, του φανήκε λιγότερο κάπως που καθόμασταν και, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Εγώ νομίζω ότι... Ε? Τέλος πάντων, δεν θέλω να... Δεν ξέρω τι νομίζεις. Άμα θες να νομίζεις κάτι, πες μου, ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω τι νομίζεις. Νομίζω ότι δεν θέλω να πω κάτι και να μην ισχύει και να είναι λες κι εγώ βάλει πάλι. Γι' αυτό δεν είναι δύσκολη. Νιώθω ότι υπάρχει ένα μικρό τύπου φλερτ. Ότι υπάρχει? Ένα μικρό φλερτ τύπου. Φλερτ. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πού? Εκεί. Δεν ξέρω, αλλά δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο. Σου λέω ότι πώς το διαισθάνομαι, κάπως έτσι. Γιατί δεν είναι κακό. Ξέρω. Ίσως. Γιατί εγώ, ξέρεις, ζω σε άλλο κόσμο αυτές μπορεί καιρό και δεν τα βλέπω. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει, δεν έχω ακούσει κάτι συγκεκριμένο. Πιστεύεις ότι φλερτάρει ο Μπιλ τώρα με την Αλεξάνδρα ή η Αλεξάνδρα με τον Μπιλ ή με την Χριστίνα? Μπορεί. Γιατί αυτό είπες. Ναι, είπα μπορεί. Κάτσε, δεν είναι αυτό, μην είναι εγώ μου πήρα λέξη. Όχι. Έτσι, απλά από ενστικτό. Αλήθεια, πραγματικά τίποτα. Από ένσταση. Γι' αυτό δεν θέλω να. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο, οπότε δεν. Ναι, όχι, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Εγώ από μέσα μου με τον εαυτό μου πολύ καλά. Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου, τα έχω βρει, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Μπράβο. Δείχνω τι θέλω, τι δεν θέλω. Δεν θα την πιέσω την κοπέλα. Μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει. Απλώς τη το είπα και πριν χθες, βασικά τη το είπα ότι εάν θεωρήσω ότι αυτή τη στιγμή προσπαθώ και σε πιέζω το οτιδήποτε ή να το κόψω, πες το μου, το κόβω τώρα επί τόπου. Σε αφήνουν να φλερτάρεις. Είναι και περιζήτητος ο απλός εδώ πέρα ο Παπαδόπουλος και σου λέει τώρα τι θα γίνει. Δεν σου έστειλα, δεν σου είπα τίποτα βασικά για να σε κάνουν να χωρίσεις ή να απογοητευτείς. Καλά, δεν είμαστε μαζί για να χωρίσεις. Να τελειώσεις, να το κόψεις. Ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα.
Επειδή εσύ θα μπορούσε να είσαι η αδερφή μου, λέμε τώρα, και επειδή σου είσαι εσύ πιο πολύ φίλη μου, μα χαίρομαι πολύ πιο κοντά με σένα. Πάρα με τον Γιάννη, την μέρα μαζί του ότι το βοήθησα, το βοήθησα για σένα πιο πολύ. Γιατί ήξερα ότι είχε έρθει για σένα. Ήξερα. Και μέσω σένα τον πλησίασα πιο πολύ κι εγώ για να τον βοηθήσω, να τον. Να του πω μερικά πράγματα για σένα, τι χαρακτήρα είσαι και τα άλλα για να. Να συζητήσετε για μένα. Ναι, είχαμε συζητήσει. Σου αγαπεί κιόλα, είχαμε συζητήσει για σένα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Όχι, σου αγαπεί. Στο δίπλο μου, σου αγαπεί. Τέλος πάντων. Και όταν. Είδα κάτι άλλο από αυτά που έλεγε, πέταγε και μερικές κοτσάνες χωρίς να τις θέλει. Τώρα δεν ξέρω αν είχαν πλάκα ή όχι, αλλά εγώ πλάκα δεν το βλέπα. Εντάξει. Κοτσάνες. Ναι. Είδους. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα. Είναι γενικό το πράγμα. Περίμενε, μιλάς για κάτι άλλο εκτός από το τηλέφωνο, από το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν θέλω να αναφερθώ. Δεν θέλω να αναφερθώ. Έχει και άλλα δηλαδή. Θα σου πω κάτι. Δεν στα είπα όλα αυτά για να σε κάνω εσένα να. Να απομακρυνθείς από εκείνον. Στάπα για να φυλάς τα νότα σου, για να προσέχεις. Γιατί είσαι ένα κορίτσι που άμα βγάλει συνέστημα και δει κάτι άλλο θα πληγωθεί. Εγώ έχω χωρίσει νορμάλ. Άμα δεν έχει τρυπάσει. Και ενώ έχω χωρίσει νορμάλ, έρχεται ο άλλος και μου τα γυρνάει. Δηλαδή μου κάνει, αφού περνάνε κάποιες μέρες, βρίσκω τον άλλο να εκδικείται. Αλλά όταν χωρίζω τη στιγμή που χωρίζω, να χωρίζω κυριλέ. Γίνεται μια συζήτηση, γίνεται αυτό, τα βάζουμε. Ξέρεις, δεν γίνεται γι' αυτό και γι' αυτό και το εξάν τελείω. Κυριλέ εκείνη τη στιγμή μετά. Ναι, και μετά, 4 μέρες μετά, είναι σαν να γυρνάει αυτός πίσω να δει αν ρίχνω άδειο για να πιάσω γεμάτο, ναι, να δει άμα το ξεπέρασα ή όχι, μήπως ξέρεις, γίνει τίποτα. Και πάνε αυτό. Βλέπω ότι είναι όχι. Και μετά, αφού βλέπω ότι είναι όχι, το παίρνει εγωιστικά και το γυρνάει στην παιδικότητα, πώς να σου το πω, δηλαδή κάνει βλακιούλες του τύπου. Δεν θα σου πω. Έλα κάτω. Το βρακί να μην φαίνεται, προχώρα. Έφτιαξε εκεί ο Τζόνι κάτι τα δικά του και του λέω, ναι, μαγείρεψε, λέει η σάλτσα του Τζόνι, ξέρω εγώ αυτός είναι. Εγώ πήρα, δοκίμασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και του λέω, έχει κανένα προϊόν γαλακτοκομικό ή μπορεί να το φάει η Άννα. Μου λέει, μπορεί να το φάει η Άννα. Και τρέξα αμέσως να σου προσφέρω ένα πιάτο. Είστε απλόχερα. Ευχαριστώ. Άρα μαγείρεψε ο Τζόνι, αλλά με σκέφτηκες εσύ και μου το έφερες. Έφαγα και λέω, παιδιά, αυτό το γεύμα μου άρεσε πάρα πολύ. Θα να το δώσω και στην άλλη. Μήπως δεν σου άρεσε το χθεσινό, τα χθεσινά μακαρόνια και μου τα έφερες για να μου δείξεις ποια μακαρόνια σου αρέσουν. Μπράβο, πού το βρήκες. Να σου πω, έχει αλλάξει την μάνα σου σαν και σένα. Ναι. Να σου πω, τόσο έξυπνη. Ναι. Άιντε φάει τη μακαρονάδα και τα λέμε. Σου λέει, OK, χωρίζουμε γι' αυτό και γι' αυτό. Αφού τον αγαπάς, πρέπει να τον αφήσει να φύγει. Ναι. Το να τον κρατήσουμε το ζόρι. Εντάξει, OK. Τον αγαπάς, αλλά τον κρατήσουμε το ζόρι δεν είναι. Δηλαδή, τον άνθρωπο που είχες δίπλα σου δεν μπορείς να τον κρατήσουμε το ζόρι. Από τη στιγμή που λέει τέλος και ναι, για χίλιους δυο λόγους. Μα στην περίπτωση του αγοριού μπορεί να ήταν και από εκείνον το τέλος. Δεν λέω απαραίτητο ότι είναι από εμένα. Δηλαδή, φαντάσου αυτό είναι πιο κωμικό, να είναι από εκείνον το τέλος. Ναι, και εντάξει, μετά, ας πούμε, λίγο να κάνει εκείνος, επειδή βλέπω ότι εγώ το έχω διαχειριστεί σωστά και λέω ότι OK, πάω πάσο, το αφήνουμε εδώ. Βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, να προσπαθεί με κάποιο τρόπο να δει άμα. Δεν ξέρω, σαν επιβεβαίωση να δει αν ισχύει ότι μπορεί ακόμα να θες, ότι. Ξέρεις, είναι πολλές φορές πιστεύω ότι την είχαμε αυτή τη συζήτηση χθες. Ότι εμείς οι άντρες, άμα πούμε, ξέρω εγώ, ξενερώσαμε ή το τέλος. Δεν το εννοούμε. Όπως το εννοεί η γυναίκα. Η γυναίκα, άμα πει τέλος, φτάσει να πει τέλος ή ξενέρωσα, ναι, το έχει επεξεργαστεί, το έχει δουλέψει όλο αυτό. Και όταν το πει, αυτό θα ισχύει. Ναι. Για Μύκονο. Ναι, αυτό που είπε χθες η Μαρία, ότι τι είναι Playboy της Μυκόνου. Και ο Γιάννης. Ναι, και γυρνάει και λέει ο Γιάννης, και λέει ο Γιάννης, όχι ακόμα. Δηλαδή, αυτό έχει μυαλό ότι θα πάει σε Μύκονο. Αυτό σημαίνει αμέσως ότι εφόσον θέλει να γίνει κοπέλα του, δεν έχει ρωτήσει κοπέλα του αν θέλει να πάει σε Μύκονο. Όλα αυτά εμένα, αυτή τη στιγμή που πετάει, για σένα είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Για μένα. Όχι, δεν είναι σημαντική. Όχι, πρόσχε. Για όλους πρέπει να είναι μια σημαντική λεπτομέρεια, μπορεί να είναι μια πλάκα. Δεν είναι σημαντική, δεν την άκουσα. Εμένα μου δείχνει απλά ότι το συμφέρον του είναι άλλο. Και σου ξαναπεί αυτό το πράγμα. Το δύο λόγια ανοιχτά θα το πω και προς άτομα θέλει. Το συμφέρον του. Ναι, δεν είναι ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω ότι δεν τρέχει τίποτα για σένα. Κανένα συνέστημα απλά. Εσύ τι άποψη έχεις για όλο αυτό για μένα. Αλήθεια όμως. Εγώ τι άποψη έχω, ότι πρέπει να τα βρείτε. Δεν είναι λόγος. Τι εννοείς. Ότι πρέπει να τα βρούμε. Ότι δεν είναι λόγος αυτός να μαλώνεται. Αυτή την άποψη έχω. Δεν μαλώσαμε. Προσπαθείς να δεις κάτι αν βγαίνει και αν βγαίνει βγήκε. Εγώ πιστεύω ότι βγαίνει. Δεν βγαίνει γιατί απλώς. Δεν παίρνεις παραπάνω όσο θα ήθελε ο Τζόπουλο στη θέση του. Το κάνεις και γενικά αυτό το κάνεις. Δεν είναι ότι δεν το κάνεις. Ξέρω τι, ξέρω. Πριν κάτω μου να ρωτήσω. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα όμως. Δεν θα το κάνεις. Τώρα θες να τα λέμε ειλικρινά, τα λέμε. Ναι. Κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι ωραίο.
Και ειδικά εδώ πέρα μέσα που βρισκόμαστε, ένας άντρας, ενώ θέλει να προστατεύει την κοπέλα που έχει δίπλα του, Ποντεζόπουλο το έκανε αυτό το πράγμα και το έχω δει αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να πω ότι το έκανε. Επειδή είμαστε γνωστοί, επειδή είμαστε καλοί φίλοι και αυτά, ή επειδή είμαστε πολύ αρκετά κοντά σχέση με τους άλλους, το έκανε. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εσύ. Εγώ κοπέλα, τι διαφορετικό έπρεπε να κάνω. Τώρα δεν μπορώ να σου πω εγώ τι θα κάνει, Ρεκάτα. Πες μου, ότι που δεν τον έχω υποστηρίξει. Έχει φανεί σε πολλές φορές ότι απαντάς πολύ διστακτικά, ότι το σκέφτεσαι, ότι δεν παίρνει τη θέση του 100%. Άμα δεν νιώθω 100% σίγουρη, αυτό είναι πρέπει να νιώθω. Όχι, πρέπει, άμα δεν νιώθω, γι' αυτόν τον λόγο και γίνεται αυτό. Αλλά ωραία, ναι. Πιστεύω ότι δεν φταίει αυτό. Αλήθεια. Γενικά δεν παίρνει θέση. Δεν παίρνει θέση γενικά. Τώρα θα μου πει τώρα για τον εαυτό μου και για όλα, όταν είμαι σίγουρη, λέω ότι είμαι σίγουρη. Όταν είμαι. Εγώ όταν δεν πως, είμαι. Εγώ πιστεύω ότι γενικά δεν παίρνει θέση. Mm. Παίρνει θέση όποτε δεν πρέπει καθόλου να πάρει, την παίρνει τότε. Τι εννοεί. Τίποτα. Αυτό που βρήκα να ρωτήσω εγώ τώρα άνθρωπο. Αυτά που είπα δεν λέω κάτι άλλο. Θεωρείς δηλαδή ότι κάνει λάθος μόνο η Κατερίνα, ο Παύλος, ας πούμε. Θεωρώ ότι ο Παύλος είναι. Δεν περίμενα να μου πει. Θεωρώ ότι ο Παύλος απέναντί της είναι. Να σου πω την αλήθεια. Αντικειμενικά. Απόλυτα αντικειμενικά. Σχεδόν σωστό σε πολλά πράγματα. Την υπερασπίζεται, παίρνει θέση σε όλα τη. Αυτό το έχω προσέξει. Τη φέρεται πολύ καλά, δεν την πιέζει, τη δίνει τον χρόνο τη. Θεωρώ πω είναι πολύ σωστό. Θεωρώ πω εδώ πέρα μέσα δεν υπάρχει κάποιο άλλο που να κατανοήσει η Κατερίνα και να σεβαστεί όλα αυτά που θέλει. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που μου λες τώρα, αλλά θα διαφωνήσω στο ότι η Κατερίνα δεν έχει πάρει θέση. Okay, μπορεί ήταν να... ξεκάθαρη. Okay, εντάξει, μπορεί να είμαι λάθος σε αυτό το πράγμα. Ποιον θέλει, για ποιον ενδιαφέρεται. Εντάξει. Έχω δει την Κατερίνα να παίρνει θέση. Αλλά στο βίντεο που είδαμε στον Καλά, η Ζένια της έλεγε μήπως δεν θες κάτι άλλο. Και ακόμα και η ίδια η Ζένια είχε απορία με το ότι αν ήθελε η Κατερίνα εμένα ή δεν ήθελε. Κατάλαβες. Ήταν δύο. Αυτό τώρα. Δεν ξέρω τι έχουν συζητήσει εκτός από εδώ πέρα. Από ό,τι έχω δει εγώ μέσα στο σπίτι από το κομμάτι του Καλά που έπαιξε. Είναι ότι η Ζένια τη ρώταγε μήπως δεν κάνει ο Παύλος. Μήπως... Ναι, θυμάμαι που το έλεγα στον καναπέ αυτό. Ναι. Αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν τώρα που είδαμε αυτό που άκουσα. Ναι, θα το συζητήσουμε με τη Ζένια. Άμα ανοίξουν οι πόρτες. Έλα, σου φτιάξω τρεις πίσω ένα λεπτό. Βγήκε αυτό. Τι. Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω, Παύλο μου, τι εννοούν οι κυρίες εδώ. Και μιλάμε το μεταξύ και είναι κυρίες. Δεν το μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να γίνει. Όχι. Άλλο ήθελα να πω. Από άλλο πλανήτη ήρθα. Κάποια στιγμή μπορεί να μάθεις και ό,τι. Εδώ πέρα, ξεγήινος. Ξεγήινος. Από άλλο πλανήτη. Εγώ άλλο για να κάνω, γιατί σε χαιρέτησε η ίδια μέρα. Ο Μπιλ πού είναι. Καμιστέρα σπίτσερα. Είναι άνω των 30. Όχι. Ηθοποιός. Δεν είναι άνω των 30. Τι νιώθεις. Είναι stand-up comedy. Όχι. Τραγουδάει από αυτές τις ηλίθιες μουσικές. Μοντέλο. Είναι DJ. Άντρας είναι, είπαμε. Είναι επαγγέλλεται σε χώρο εστίασης. Έχεις ένα συγκεκριμένο πόστο. Τετρατζίκης. Χώρο εστίασης, λέω. Χώρο εστίασης τι έχει. Έχει πάει σε reality. Ναι. Αγώ. Είμαι εγώ. Αγόρου. Μιλονόρμα, αυτό πρέπει να εξηγήσω τώρα. Δεν είναι μιλάμε για εμάς. Αυτός εδώ είναι διάσημος. Δεν είναι διάσημος ο Μιλωνό. Όχι. Εγώ λέω δουλεύει στον χώρο εστίασης. Όχι, μη άλλη. Να καταλάβω. Ο Μιλωνό δεν είναι διάσημος. Άμα δαγκώσει η γλώσσα, θα πάρει δηλητηρίαση. Άκουσες τι είπε. Άμα δαγκώσει λέει τη γλώσσα, θα πάρει δηλητηρίαση. Έμα που δεν με θεωρεί εμένα διάσημο. Μα εξαιρούνται οι παρόντες, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να τα λέμε τους εαυτούς μας. Όχι, δεν είσαι διάσημος, ρε Γιάννα. Δημόσιο πρόσωπο. Δημόσιο πρόσωπο, ξεκάθαρο. Δεν είσαι διάσημος, δεν θα σου γνωρίζει. Δεν είμαι διάσημος. Όχι, δεν θέλω να είμαι διάσημος. Όχι, δεν είμαι διάσημος, Energy. Οπότε είμαι ένας κανονικός Γιάννης. Αυτός που μπήκα, αυτός είναι. Εντάξει, πάει καλύτερα. Μιλάμε το χρόνο. Θέλεις πάντα το καλό σου. Συζητάμε. Και δεν ξέρω πώς υπόθηκε ότι εγώ για τον Παύλο, ότι στραβομουτζούνιζα και λοιπά, μπορεί να μου φάνηκε λίγο περίεργη η φάση, οκ. Όχι, είπε κάτι και η Χριστίνα και λέει ότι μήπως βγάζετε ζήλια, κάτι αυτό δεν λες. Και λέω ότι δεν το βγάζω. Εγώ είπα ότι δεν είναι. Μα λέω, δεν αντιλέγω ότι μπορεί να έγινε και γι' αυτό. Γιατί ήταν τη δεύτερη μέρα, αγάπη μου, αυτό. Αυτό ήταν τη δεύτερη μέρα όταν ήρθε το μήνυμα. Άμα έβγαζα ζήλια ή πολύ. Δεν θα σε έπιανα να σου πω. Μα αγάπη μου, το είπαμε μετά εμείς. Ήταν τη δεύτερη μέρα. Ναι, αλλά αυτό υπόθηκε μετά από όλα αυτά. Και λες, ναι, μπορεί. Και λέω, κάτσε, παιδιά, δεν συζητήσαμε, δεν σκέφτομαι πολλά καλά. Λέω, μήπως η κοπέλα το έχει σκεφτεί. Όχι, θέλω, μην κάτσε. Όχι, εγώ αλήθεια θέλω. Χαίρομαι καλά, ούτε καν.
εκεί, ας πούμε, άμα είσαι τέτοια σκέψη, τι φορές πιάσαμε. Όχι, τις κατερνάω. Ένιωσα εκείνη τη στιγμή, και έγινε. Χάνω το επεισόδιο, έτσι ένιωσα άσχημα. Όχι, εγώ αυτό το οποίο είχα αναφέρει, είπα γενικώς ότι επειδή ρε παιδί μου, πολλοί κόσμος με ρωτάει για τη σχέση με την Έρτζη και για τη σχέση με τον Παύλο και γενικά πώς νιώθω μετά από όλα αυτά. Το έχω πει πολλές φορές ότι μιλάω με την Άννα συνέχεια λόγω του δωματίου. Καλά, έτσι. Το έχω πει ότι ναι, είμαστε λέω πολιτισμένοι, λέω είμαστε στο σπίτι, λέω μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε όλοι καλά. Το θέμα είναι ότι μέσα μου, εντάξει, εγώ πήρα τις αποστάσεις μου. Κάποια στιγμή έφυγε η Κατερίνα, πήγαν και οι δύο στην κουζίνα και με φώναξε η Χριστίνα. Πήγα στη Χριστίνα, τη Ρένια και τη Ρεγκίνα. Μίλησαμε λίγο και μετά ήρθε η ώρα να έρθω εδώ. Όλα καλά, εντάξει. Πώς την είδες? Κοίταξε. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ, τι γίνεται με τη Χριστίνα. Εγώ έχω δείξει τα θέλω μου και έχω δείξει τον εντυπωσιασμό μου. Απλώς είναι λίγο από μακρύ. Δεν θέλω να βγάλω γρήγορα συμπεράσματα. Το λέω και το τονίζω αυτό. Δεν θέλω να βγάλω γρήγορα συμπεράσματα. Απλώς. Δεν ξέρω ακόμα τι ακριβώς είναι και πού μπορεί να βγει. Απλώς λίγο θα ρίξει τους τόνους. Τους τόνους εννοώ ότι το ενδιαφέρον μου θα παραμείνει ίδιο, αλλά μάλλον πρέπει να την αφήσω λίγο πιο χαλαρά. Δεν ξέρω. Ναι, εσύ έχεις δείξει αυτό που θες. Εντάξει, εγώ αυτό που είπα και χθες, πιστεύω ότι ο Παύλος δεν την πίεσε, δεν της είπε κάτι. Δηλαδή, άμα θέλει η Χριστίνα να γνωρίσει εμένα ή οποιονδήποτε το Γιάννη, δεν ξέρω ποιο δεν έχει γνωρίσει. Είναι στο χέρι της. Δεν έχει να κάνει με τον Παύλο. Δεν νομίζω να πήγες και να της είπες, ξέρεις τι, έλα κάτσε εδώ μαζί μου, θα είμαστε εδώ ποτέ, μαζί. Αντιθέτως. Σε γνωρίσουμε. Αντιθέτως. Της είπα μόνος μου κιόλας ότι εγώ δεν θέλω να σε πιέσω και θέλω να γνωρίσεις όλα τα παιδιά, ώστε και αύριο μεθαύριο, σε οποιαδήποτε ψηφορία ή στο οτιδήποτε, να έχουν μια άποψη για σένα, να ξέρουν ποια είσαι. Αυτό. Πολύ σωστό. Αυτό τους έχω πει. Τώρα, στο κομμάτι αυτό, κατανοώ ότι είναι μικρή 20 χρονών, ότι έχει έρθει σε αυτόν τον χώρο, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ότι ίσως θέλει λίγο το χρόνο της παραπάνω. Αλλά απλά δεν νομίζω ότι την πιέζω. Απλώς επειδή έχει πει μόνη ότι θέλω κάποιος να μου δείχνει το ενδιαφέρον του. Και νομίζω πως αυτό κάνω. Εκφράζομαι όπως νιώθω. Καλά έκανες. Ναι, εκφράζομαι όπως νιώθω. Αφού το ξέρεις κιόλας αυτό, γιατί είναι βασικό να το ξέρεις, φίλε. Καλά, ποια γυναίκα τώρα δεν θέλει να δείχνει το ενδιαφέρον του. Βασίλη, εκφράζομαι όπως νιώθω. Απλώς, ναι. Εκφράζομαι όπως νιώθω. Απλώς εντάξει, κάπου υπάρχει ένα φρένο. Ίσως είναι και για καλό, δεν ξέρω. Okay. Όχι, θέλω να πω, Παύλο, ότι επειδή μόνο και που το είπε ότι θέλω να δω ενδιαφέρον από κάποιον και ο Παύλος το δείχνει. Σωστά, έτσι είναι. Πάντως η Χριστίνα είναι για την ηλικία της, την θεωρώ ότι είναι normal. Δηλαδή είναι... Φίλε, άμα δεν ήταν normal. Άμα... Και εγώ αυτό θεώρησα. Έτσι... Άμα δεν θεωρούσα αυτό το πράγμα, ρε, εσύ, Παύλο, δεν θα έκανα κι εγώ. Δεν θα εκδηλωνόμουν τόσο πολύ. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι άνθρωπος, Βασίλη, και εσύ που είμαι τόσο καιρό. Δεν θα ξεκινούσα να δείχνω τόσο ενδιαφέρον εάν δεν έβλεπα κι εγώ κάποιες κινήσεις ή αν δεν καταλάβαινα ότι όντως το θέλει. Αλλά δεν ξέρω, ίσως. Κάπως φαίνεται, δεν ξέρω. Να σε ρωτήσω κάτι. Μόλις, ναι. Στα αρχή, όταν σε ρωτήσαμε για ποιον έχεις μπει, είχες πει ότι μπορεί να μείνει μέσα στο παιχνίδι ο Μπίλιτα. Ναι. Μπέρδεμα! Παιδιά, όχι. Καταρχάς, δεν είπα ότι θα κάνω κάτι. Είπα ότι μου αρέσει εμφανισιακά. Είναι διαφορετικό αυτό. Ναι, συμφωνώ. Εμφανισιακά μου αρέσει και ο Τριζόπουλος, μου αρέσει και ο Τζόνι, μου αρέσουν... Όλοι μ' αρέσουν! Όλοι, ναι! Όλοι! Τι με ρωτάτε! Από εκεί και πέρα ο χαρακτήρας έχει να κάνει και αν ταιριάζω. Ας πούμε, η Αλεξάνδρα μου λέει ταιριάζει πολύ με τον Παύλο. Μου το πάντα απλό. Ναι, πιο πολύ πιστεύω ότι ταιριάζουν. Μπορεί. Εμένα μου αρέσουν και οι κινήσεις του Παύλου και βασικά... Είχαμε και μια κουβέντα πριν, αλλά ίσως την κάνει ο ίδιος σε σένα, γιατί δεν με αφορά. Okay. Ναι. Όχι, παιδιά, εμένα εντάξει, μ' αρέσει πάρα. Ο Παύλος το ξέρει ότι είχες δηλώσει για τον Μπιλ. Μαρία! Κορίτσια μου, ελάτε! Μαρία! Σε μένα να τα πείτε, όχι μεταξύ σας. Μαρία! Ελάτε εδώ να μου τα πείτε. Ναι, για, λοιπόν. Να συνδεθώ και με τα γόρια και να μου τα πεις. Όχι εγώ, όχι, σε παρακαλώ. Ωραία, πες τα μου τότε πρώτα. Όχι, δεν θα πει... Λέγε. Τα γόρια θα στο πει. Λέγε. Γιατί με παίρνει τώρα εμάς. Αφού βλέπω κιόλας από τις κάμερες, ξέρω τι έχει γίνει, αλλά θέλω να μου τα πεις. Όχι, εγώ είπα και στη Χριστίνα πριν έρθεις ότι ίσως ο Παύλος θα θέλει και ο ίδιος να κάνει μια κουβέντα με τη Χριστίνα για μια συζήτηση που είχαμε και ήταν μπροστά και η Κατερίνα. Ότι δεν. Η Χριστίνα όμως θέλει. Τι εννοεί? Όχι, λέω ίσως, γιατί είχαμε μια κουβέντα με τον Παύλο και λέω ίσως θελήσει ο ίδιος να κάνει κάποια κουβέντα. Αν θέλει να μου πει κάτι, ναι, πολύ ευχαρίστως. Χριστίνα, γιατί δεν κατάλαβα να θέλει η Χριστίνα κάτι να του πει. Όχι, δεν θέλω εγώ κάτι. Όχι, είχαμε απλά μια κουβέντα με Κατερίνα, Παύλο,
Και εμένα, αυτό. Απλά δεν μπορώ να πάρω θέση. Συμβουλεύω ερωτικά τον Παύλο. Ναι, είχαμε έρθει. Είπα μισή ώρα. Εγώ το λέω κάθε μέρα αυτό. Σημείο ότι εγώ δεν παίρνω θέση. Το λέω. Συγχύστηκε. Και σου είπε ότι δεν έπαιρνε θέση ούτε όταν ήσασταν ζευγάρι, γιατί αυτό ήταν το θέμα σου. Το θέμα σα. Και εμένα, Μαρία μου, με ρώτησε αν έχω κάτι μαζί του. Μου έρχεσαι, μου λέει, δεν χαιρετά και κάτι τέτοιο. Και του λέει, τι να φέρει συνέχεια αυτό. Του λέει, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Πάμε να συνδεθούμε, μην τα λέμε μεταξύ μα. Όχι, μα του το είπα. Αγόρια. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Πέρα. Λοιπόν, εδώ με τα κορίτσια τα λέμε. Και ήθελα να ρωτήσω τον Παπαδόπουλο. Παρακαλώ. Δεν σε χαιρετάει, Ρεγκίνα. Με έκανα λάθος τελικά. Έκανε λάθος. Έκανα εγώ λάθος. Α, σε χαιρετάει. Μου είπα ότι με χαιρετάει τελικά, ναι. Οκ. Γιατί ο Παύλος σκέφτηκε, το είδα που το συζητούσε και είπε το παράπονο του ότι δεν τον χαιρετάς και μάλιστα σκέφτηκε ότι κάνεις και παρέα με την Χριστίνα. Μένουμε μαζί. Ακόμα καλύτερα. Και μήπως την επηρεάζεις αρνητικά απέναντί του, γιατί η Χριστίνα τοποθετήθηκε και κράτησε μια απόσταση. Το είπε ο ίδιος αυτό. Ναι. Όντως, το είπες αυτό, Παύλο. Είπα ότι επειδή δεν με χαιρετάς, ενώ εγώ σε χαιρετάω, κατάλαβα, λέω, μήπως κρατάς μια απόσταση από μένα ή σου έχω κάνει κάτι και δεν το ξέρω. Γι' αυτό όταν ήρθα δίπλα σας να κάτσω, σου είπα, έχεις κάτι μαζί μου και δεν με χαιρετάς. Αλλά δεν σας το έλεγα καθόλου αν κρατούσα κάτι, αν είχα μια τελείως αρνητική άποψη για αυτό το κομμάτι. Σε ρώτησα, μου έλυσε την απορία και όλα καλά. Όχι, η Μαρία. Για τη Χριστίνα όμως. Ότι μήπως την επηρεάζω εγώ αρνητικά. Σκέφτηκες ότι. Θεωρείς ότι κάνω κάτι τέτοιο. Μαρία, λέω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει διάφορες σκέψεις. Δεν σημαίνει πως αυτό που λέω ισχύει. Αλλά άμα θέλει κάποιος να σκεφτεί κακοπροαίρετα, μπορεί να σκεφτεί τα πάντα. Αυτό είπα. Εντάξει, επειδή εσύ επηρεάστηκε. Δεν σκέφτηκα κακοπροαίρετα. Πουλάκι μου, δεν σκέφτηκα κακοπροαίρετα. Έκανα μια υπόθεση που το πέταξε στον αέρα τελείως. Μετά ήρθα και σε ρώτησα. Δεν με ρωτάει αυτό κάτι, το συγκεκριμένο, γελούσες. Παύλο. Μου το λέει αυτή τη στιγμή η Μαρία και με ρωτάει, μου λέει, Ρεγκίνα, ισχύει κάτι τέτοιο. Μαρία, δεν το πάω. Ξέρεις, δεν το πάω με τρόπο ώστε να το θίξω το θέμα αυτό. Δεν είπα ότι αυτό ισχύει. Όχι, με ενδιαφέρει αν το νιώθεις αυτό. Μα, κύριε Ρεγκίνα, σου λέει ότι δεν ισχύει, οπότε καλή αφορμή. Ναι, τελείως, αφού είναι κάτι που πέρασε από το μυαλό. Μα δεν κράτησα κάτι πισόπλατα από την Ρεγκίνα. Πήγα και τη είπα, επί το που λέω, έχεις κάτι μαζί μου και δεν με χαιρετάς. Μου είπε, μου απάντησε, μου έδωσε την απάντηση ολοκληρωτικά και δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Τελείως το θέμα. Άλλο σε ρωτάμε όμως, μου απαντάς το πρώτο. Η Μαρία αυτή τη στιγμή με ρώτησε, Γιάννη, εγώ ότι εσύ είχες μια συζήτηση με τα κορίτσια και ότι είπες στη συζήτηση με τη Ζένια και την Κατερίνα ότι εγώ ίσως επηρεάσω τη Χριστίνα αρνητικά απέναντι. Λέω, δεν με χαιρετάει, μάλλον της έχω κάνει κάτι. Ή εγώ της. Μα δεν με έχεις κάνει, δεν έχω κάτι προσωπικό. Δεν μπορώ να μιλήσω, εντάξει. Με τη Ρεγκίνα δεν έχω κάτι προσωπικό. Όλα είναι καλά. Απλώς βλέπω πως δεν με χαιρετάει ίδια. Το έχεις κάνει κανένα δύο φορές και λέω μήπως έχεις κάτι εσύ μαζί μου. Το έχω κάνει πριν μία-δύο εβδομάδες που υπήρχαν κάποια προβλήματα μεταξύ. Και τώρα προχθές και προχθές. Άμα δεν σε χαιρετήσω, εγώ μπορεί να μην έρθει να με χαιρετήσει. Μπορεί να το ξεχνιέσαι, μπορεί να μπερδεύεσαι. Πού να είμαι στον κόσμο μου. Ναι, οκ, δικαίωμά σου. Απόλυτα είναι δικαίωμά σου. Απλώς είδα ότι και είσαι δίπλα με τη Χριστίνα. Καλά κάνετε που είστε δίπλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μένουμε μαζί με τη Χριστίνα. Καλά κάνετε πουλάκι μου που μένετε μαζί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά είπα, λέω μήπως κατά κάποιο τρόπο να την περάσει και σε κάποια πράγματα. Αυτό δεν είπα κάτι άλλο. Είναι δεν είναι μεγάλη αυτό. Κοπέλα. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από τη γνώμη μου. Όχι, πουλάκι μου, δεν έχει ανάγκη. Γι' αυτό το λόγο κιόλας ήρθα και σε ρώτησα αν έχει κάτι μαζί μου. Παιδιά, μην το ξαναπούμε το έχει κάτι μαζί μου και να ρωτήθηκε αν έχει κάτι μαζί μου. Το έχετε πει 10 φορές. Όχι, είναι σημαντικό, Μαρία, ότι εγώ δεν έχει, με το Παύλο. Δεν έχει κάτι μαζί του. Όχι, μα το έχω πει ανεπανάληπτες φορές. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω απολύτως τίποτα μαζί σου. Η Κατερίνα, σε ποιον το έλεγε, στη Ζένια και στον Παύλο, ναι. Κάτι για τη Χριστίνα και τον Μπιλ. Πιστεύεις ότι υπάρχει φλερτ ανάμεσα στη Χριστίνα και στον Μπιλ? Δεν ξέρω. Ερωτήθηκα και λέω μπορεί. Ποιος ερώτησε? Κανείς μόνη σου το έβαλε στη συζήτηση. Όχι, ήδη κάτι ρωτήθηκα, αναρωτήθηκα μήπως, τι να πεις. Όχι. Εσύ το έβαλε στη συζήτηση. Εγώ δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έχω δει είπες, κάτι εγώ βλέπω συγκεκριμένο. Κάτι μπορεί, ναι, μπορεί. Αυτό είπε. Βλέπω κάτι υπάρχει και τώρα δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί, δεν είπα. Δεν θυμάμαι τι είπα. Δεν μπορώ. Η Κατερίνα, παιδιά, είναι. Τι είπα, ορίστε, ας απαντήσω τα παιδιά. Τι είπα, μπορεί. Τα παιδιά θα απαντήσουν τι είπες. Δεν θέλω να πω κάτι, λέω, που δεν είναι σίγουρο. Ναι, τη ρώτησα αν έχει δει κάτι τέτοιο, το λέει από ένστικτο και μου είπα από ένστικτο. Ναι, αυτό ήταν. Οπότε μπορεί, δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο. Ναι, εσύ το έφερε στο τραπέζι. Μαρία. Μπορεί, εγώ δεν έχω μιλήσει καλά. Το είπε και έξω στον κήπο. Όταν ήσασταν με τη Ρένια. Μπράβο, ναι, υποθέσεις κάνουν. Εντάξει, αλλά γιατί τις παίρνεις πίσω? Όχι, δεν τις παίρνω. Ότι μπορεί να ισχύει αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορώ τώρα να πάω να τους παντρέψω. Χριστίνα, είναι ο Μπιλ ένα από τα αγόρια που θα ήθελες να γνωρίσεις καλύτερα? Όλα τα παιδιά θέλω να τα γνωρίσω καλύτερα. Απλά είχα πει στα κορίτσια ότι την πρώτη μέρα που μπήκα, ότι μπορεί να χάρθηκε για κάποιον παίκτη που δεν είναι μέσα. Και με ρωτήσανε αν αυτό είναι ο Μπιλ και του είπα ναι. Α, αυτό το είχα ξεχάσει.
Δεν κρατιέται το χαμόγελο στο αχίλι του Μπιλ. Μα είπε ότι είναι ο Μπίπερ. Κρύβεται. Να κάνει έτσι, Μπιλ. Τι λες, σας είπε. Ότι είναι ο Μπίπερ της Ελλάδας. Αλλά όχι ότι αυτό σημαίνει ότι είναι και καλά θα γίνει κάτι. Απλά μ' άρεσε εμφανισιακά. Οκ. Μάλιστα. Μπιλ. Παρακαλώ. Πώς φαίνεται η Χριστίνα, είναι από τα κορίτσια που θα σ' άρεσε να πας πιο κοντά. Αυτή τη στιγμή, όπως είχε η κατάσταση, όχι. Είναι όμορφη, εμφανίσιμη, φαίνεται μια χαρά κοπέλα, αλλά εφόσον είναι κοντά με τον Παύλο, δεν μπορώ εγώ να μπω σαν... Άμα θέλει να διαλέξει κάποιον, άμα μπήκε για σένα και από τη στιγμή που μπήκε η εβδομάδα πάνω και δεν έχουμε ξεκινήσει κάτι αυτή τη στιγμή με τη Χριστίνα, αν θέλει και νιώθει ότι δεν θέλει να ξεκινήσουμε κάτι, εγώ θα ήθελα να το ξέρω από τώρα. Για να μην δείξω πράγματα και αύριο μεθαύριο ότι φλερτάρει εσείς, φλερτάρετε οι δυο σας και εγώ εκτεθειμένος. Σωστό αυτό. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι αυτή τη στιγμή, εφόσον έχω ξεκινήσει κάτι και είναι κοντά. Δεν θέλω ούτε να την πιέσω ούτε να την φέρω σε δύσκολη θέση. Αν νιώθει αυτή τη στιγμή ότι θέλει να απομακρυνθώ, μου το λέει και. Εντάξει. Άρα αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσετε μεταξύ σας. Τη το συζήτησα και χθες στον κήπο. Αυτό ήταν που συζητούσαμε χθες στον κήπο. Αλλά μου είπε πως όχι. Χριστίνα, ποια είναι η θέση σου. Εντάξει, επειδή είπα ότι μ' άρεσε εμφανισιακά, δεν σημαίνει κάτι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που μου είπε και ο Βασίλης, μου λέει, έχεις μια απογοήτευση, ξέρω εγώ, φαίνεται κάτι, ότι κάτι έχεις. Και του λέω, η αλήθεια είναι ότι στη ζωή μου είμαι ανοιχτό βιβλίο. Δηλαδή, άμα είμαι χαρούμενος, φαίνεται. Άμα είμαι στεναχωρημένος, πάλι φαίνεται. Είτε είμαι νευριασμένος, είτε έχω μια απογοήτευση. Η αλήθεια είναι πως κάτι με προβλημάτιζε ούτε σε άλλος από τη συζήτηση που είχαμε με τη Χριστίνα πριν κάποιες μέρες, που την έθεσες και στον καλά, νομίζω, Μαρία. Που μου είχε πετάξει κάτι, μπορεί να. Δεν είχα μπει ούτε άλλο για σένα και μπορεί να μπει κάποιο άλλο κτλ. Είχα κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου, που δεν σημαίνει αυτό ότι ήμουν σίγουρος γι' αυτό και ούτε και σημαίνει αυτό πως ισχύει 100%. Γιατί μου το είπε και η ίδια. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει όλο αυτό. Μου το είπε για πλάκα βασικά, μου είπε εκείνη τη μέρα στον καναπέ. Τίποτα. Εγώ θέλω να πω για να είμαι ξεκάθαρος, όπως της το είπα κιόλας χθες. Ότι είμαι άνθρωπος που, αν είναι να δώσω, μπορώ να δώσω και πάρα πολλά. Όσα δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος άνθρωπος. Θέλω την κοπέλα που έχω δίπλα μου ή τον φίλο μου ή τον άνθρωπό μου, γενικά να τον προσέχω πολύ. Λοιπόν, αν όμως δεν θέλει, παράδειγμα, μπορεί να μου το πει τώρα που είναι νωρίς, εγώ μπορώ να κάνω πίσω. Δεν θέλω να την κρατήσω πίσω στο παιχνίδι, ούτε και θέλω να είμαι με έναν άνθρωπο που θα είναι δίπλα μου και δεν θα είναι δίπλα μου. Θα σκέφτεται κάποιον άλλον ή κάτι άλλο. Χριστίνα, τι έχεις να πεις. Είπα εγώ ότι σκέφτομαι κάποιον άλλον. Τον άνθρωπο, τον Βασίλη, δεν τον ξέρω καν. Τον Μπιλ. Τον Μπιλ. Ναι. Δεν τον γνωρίζω καν. Μπορεί να μιλήσουμε δύο φορές και εμένα να μην το συμπαθήσω και να μην θέλω. Ναι, αλλά λέει ότι είσαι δίπλα του ο Παύλος. Θεωρεί ότι είσαι δίπλα του. Αν εσύ μιλώντας... Εγώ έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν έχω σχέση και ότι γνωρίζομαι με τον Παύλο. Δεν θεωρώ ότι είναι δίπλα μου, Μαρία. Εννοώ ότι. Δηλαδή, sorry, γιατί επειδή μου έχει δείξει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον, σημαίνει ότι εγώ ανήκω στον Παύλο. Γιατί είναι σαν να μιλήσω για το πράγμα. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Τον μπερδέψανε λίγο. Εννοούσα ότι αν συνεχιστεί όλο αυτό, παράδειγμα. Έτσι, κάποια στιγμή, αν δεν σου είπα εγώ ότι θέλω να δώσω συνέχεια και ότι θα παίξω μαζί σα, σα είπα ότι θα σα ξεκαθαρίσω και στου δύο. Δεν άκουσα. Μισό λεπτό. Έχουμε ξεχάσει λίγο όταν είχαμε έρθει όλοι σε αυτό το σπίτι την πρώτη φορά. Γνωριζόμασταν όλα τα παιδιά μεταξύ μας. Και η Χριστίνα τώρα ήρθε. Οπότε ίσως να είναι λογικό να θέλει να γνωρίσει όλα τα παιδιά. Βέβαια πιστεύω ότι μέσα της ξέρει ότι κάποιος της κάνει ένα λίγο περισσότερο κλικ. Αλλά πιστεύω ότι όταν είχαμε έρθει όλοι την πρώτη φορά σε αυτό το σπίτι, γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας. Ναι, η Χριστίνα έρχεται όμως σε ένα σπίτι που σας ξέρει τους περισσότερους απ' έξω. Απ' έξω. Αν με επιτρέπετε. Δεν γνωρίζω ότι... κανέναν απ' έξω προσωπικά. Ναι, απ' έξω όμως έχεις δει. Δεν είναι τα παιδιά εδώ πρώτο συναντήθηκαν. Δεν είστε στην ίδια θέση. Ναι. Και απ' την άλλη, όταν η Χριστίνα λέει ότι εγώ δεν έχω πει ότι είμαι το κορίτσι του Παύλου, ούτε έχω καμιά δέσμευση με τον Παύλο, είμαι ελεύθερη και θέλω να του γνωρίσω. Τα αγόρια όμως δεν θα σε πλησιάσουν αισθανόμενα ότι είσαι δίπλα από τον Παύλο. Είναι λίγο κομπλικέ η κατάσταση. Εντάξει, αυτό δεν το έχω δημιουργήσει εγώ όμως μόνο. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχω σχέση με τον Παύλο, το έχω ξεκαθαρίσει και σε εκείνον όταν το λέω υποστηρίζω το ίδιο πράγμα. Τώρα αν κάνει κάτι άλλο πίσω από την πλάτη μου, τι να πω. Πάνω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, πείτε μου. Εσένα ποια είναι η άποψή σου, έτσι όπως έχει γίνει η φάση, ήρθε η Χριστίνα στο σπίτι, πρώτο μίλησε με τον Παύλο, έδειξε ο Παύλος ότι του αρέσει, έδειξε και εκείνη ότι της αρέσει, αλλά τώρα λέει ότι κοίτα, δεν σου ανήκω. Είμαι εδώ και θέλω να γνωρίσω και τα άλλα παιδιά. Αυτό σε σένα είναι ξεκάθαρο ότι μπορείς να την πλησιάσεις ερωτικά, ας πούμε.
Μα δεν μ' αρέσει να την πλησιάσω. Αν σου αρέσει, βρε αγόρι μου, δεν θα τη δώσουμε με το ζόρι. Ναι, ότι από τις, η πρώτη φορά βλέπω τον Παύλο Παπαδόπουλο καταρχήν να είναι ξεκάθαρος και να λέει ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άμα θέλει κάποιος να πάει να μιλήσει μαζί με τη Χριστίνα, δίνει το ελεύθερο το παιδί. Δεν έχει πει κάτι η Χριστίνα μου ανήκει, όχι. Για να μου δώσει εγώ το αντίθετο κατάλαβα, ότι τη δίνει το χρόνο της ρωτάει να κάτι, γνωριστούμε σαν την παρέα. Χριστίνα, Χριστίνα ξαναβρώτα το αγόρι. Από τον Παύλο θα πάρετε άδεια για να μιλήσετε με μένα. Όχι, μανάρι μου. Εννοώ ότι ο Παύλος θέλει να σε γνωρίσει μέσα από την παρέα. Θα τον αρέσει να γνωριστούμε μέσα από να γνωριστούμε όλοι. Γιατί πλέον μας ξέρει, τον ξέρουμε, τον αγαπάμε, μας αγαπάει. Ωραία. Μου έχουν βάλει θα τα μιλήσει... μπέλα. Μπορεί να μην θέλει. Να μην φταίει ο Παύλος, δεν ξέρω. Αλλά μου έχουν βάλει μια ταμπέλα ότι εγώ ανήκω εκεί πέρα. Και το άκουγα από όλους, ότι είναι λες και είμαι σε σχέση με τον Παύλο. Αυτό λέω. Η Χριστίνα είναι ελεύθερη, το λέει μόνη της. Και δεν ανήκει σε κανένα. Παιδιά, τα ακούσατε? Παρακαλώ, μ' ακούτε? Ναι. Η Χριστίνα τοποθετήθηκε και είπε ότι είναι ελεύθερη και δεν ανήκει σε κανένα. Η φίλη μου, Αλεξάνδρα, πού είναι? Εγώ. Η φίλη σου, η Αλεξάνδρα, να μην σε νοιάζει, δεν στείλει ένα γράμμα τη φίλη σου. Την Αλεξάνδρα, όλο φίλη, όλο δεν μιλάτε. Τι είπα? Έχει αλλάξει κάτι, γιατί δεν σας... Άλλαξε ήδη γνώμη, Μαρία μου. Όχι, κάνω πολύ καλή παρέα. Μπράβο, παιδιά. Έτσι, ηλικία. Νάτι, πώς τη λες? Μπράβο, τα παιδάκια μου. Κάνουν πολύ καλή παρέα. Ο Νοντάρης, κανένα νέο? Καλά, Μαρία μου, καλά. Πιο μεγάλα χέρια. Καλά είναι, καλά. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Δε, καλά είμαστε. Επιτέλους. Και επιτέλους. Η Ρένια μου έχει πει πως θέλει το χρόνο της, Μαρία. Τι λέει η Ρένια? Μου είπε πως θέλει το χρόνο της. Δεν είπα αυτή. Όπως σε όλους τους άλλους μες στο σπίτι σχετικά με αυτό. Καλά, εγώ δεν είπα καν αυτή τη φράση, μόνος την είπε. Αν δεν σου βγει με τη Ρένια, ποια ήταν η άλλη παίκτρια που είχες πει ότι θες να δοκιμάσεις? Θα μου βγει με τη Ρένια. Θα σου βγει με τη Ρένια. Έλα ρε φίλε, για πες μας. Μίλα μας για αυτοπεποίθηση. Ρε φίλε. Ρε φίλε. Θα πολεμήσω. Ποιον? Το Φάνο. Νάτος. Να σου πω, δεν τον κερδίζεις. Όχι που πόλεμο να κάνεις. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Καλή καρδιά, μωρέ. Καλή καρδιά. Ο Φάνος είναι μοναδικός, να ξέρεις. Και με έχει κερδίσει ήδη. Μοναδικός προς τα μάτια σου. Με έχει κερδίσει ήδη. Να το σε πετάγεται. Λοιπόν, αν... Υπότιτλος. Αν... Ο τίτλος. Άμα δεν καταλάβατε. Νοντάρη, αν... Που δεν το εύχομαι. Δεν την κερδίσεις τη Ρένια. Ποια κορίτσια άλλα είναι που να σ' αρέσουν? Είχες πει την καμία Αλεξάνδρα. Άλλη. Καμία. Έχω έρθει και τη Ρένια. Μην πει. Α, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Είδες. Μαρία. Χάνω την εμπιστοσύνη μου έτσι. Θέλω να ευχαριστώ. Αυτά που λες να υπάρχουν και την άλλη εβδομάδα ή τουλάχιστον να είναι μεγαλύτερη περίοδος για να αλλάξουν. Όχι από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μέρα σε μέρα άλλα. Μαρία. Παρακαλώ. Ολόκληρη φράση. Με έχει κερδίσει ήδη και την προσπέρασες. Τι? Ολόκληρη φράση. Από το στόμα της Ρένιας. Με έχει κερδίσει ήδη και το προσπέρασες. Για αυτό. Το Φάνο. Ναι. Καλά, η Ρένια το είπε φιλικά, όπως πάντα για το Φάνο. Εντάξει, φιλικά. Τι θες τώρα εσύ, δεν ξέρουμε. Το παρεξηγούμε σιγά σιγά το φιλικά. Αφού ο Φάνος της έριξε. Τι είπε, το παρεξηγούμε. Σιγά σιγά το φιλικά. Εμένα κάτι μου έχει πει η Ζένια, αλλά δεν λέω. Και ξενερώσει. Κάτι μου έχει πει η Ζένια. Φάνο, τοποθετήσου τώρα. Τι φωτιά είναι αυτό ο Βασίλης? Περίμενε, Μαρία, περίμενε. Δυο τα σκαλιά. Θα έρθει και ο Μικέ. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Στο Φάνο σε δίνω, έλα εδώ. Όχι, τον τρελό. Μπράβο, πάλι. Έλα, πάλι. Έλα, πάλι. Τάσου, τάσου. Κάνε τώρα. Εγώ, όταν με το καλό μας αξιώσει, δεν θα σου κάνω δαχτυλίδι. Θα σου κάνω άλλο ένα τέτοιο. Τετουάζ. Διαμάντι. Φυλάκι κάτι. Πήγε. Ένα τέτοιο. Τι να θα την βγάλει, αγόρι δεν σε παίρνουμε. Ε, όχι, ένα τέτοιο. Φυσικά μην το κάνει και με στυλό. Ε, ναι, πρέπει να φυλίσεις, αγόρι μου. Να σκοντάψεις, ρε. Που να σκοντάψεις. Και τι πρέπει να σε κάνεις τώρα, τι είπες? Που να σκοντάψεις, να πέσεις. Αλήθεια τώρα. Όχι, ρε. Αλήθεια σκοντάψεις. Το κάνει για πλάκα. Είναι και έλουρος. Άλλη αυτά φάνη χρειαζόμαστε. Εμένα δεν με ψήνει πάντως αυτή η σχέση. Είπε, από τη μεριά της Ρένιας, από τη μεριά του Φάνου με ψήνει. Τη Ρένια δεν την έχω εκεί καθόλου, δεν την βλέπω. Το μάτι της παιδί. Την έχεις πάνω μου, Μαρία, ε. Τι? Ταιριάζει πιο πολύ με μένα.
Δεν λέει με σένα αυτό. Θα μπορούσε, αλλά το έκαψες, την πάτησες. Τίποτα. Αλλαγή μοτέρ. Ωραία, να σε δούμε. Αλλά προς το παρόν... Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε σήμερα, κορίτσια μου. Εμείς κορίτσια. Τα κορίτσια θα κάνουν τα δικά τους ρομαντικά κόκκινα δωμάτια. Όχι. Πραγματικά. Θα κάνετε τα ωραιότερα κόκκινα δωμάτια, θα αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο, θα διαλέξετε αυτόν που θέλετε να καλέσετε με την καρδιά σας. Θα στήσετε ένα σκηνικό με την καρδιά σας, θα είστε ειλικρινείς και θα κάνετε ένα πολύ ωραίο κόκκινο δωμάτιο, γιατί αυτό είναι το power of love. Θα διαλέξετε αυτόν που θέλετε. Την πρώτη φορά εγώ κυρία κερδίσαμε. Αυτόν που θέλετε να περάσετε αυτό το λίγο χρόνο σε αυτό το ιδιαίτερο δωμάτιο. Και άμα δεν θέλουμε κανένα. Ναι, Μαρία μου, μπορούμε να. Αυτό είναι λίγο άμυνα. Δεν νομίζω ότι δεν θέλετε κανένα. Τουλάχιστον οι περισσότεροι. Αγόρια, μην κάνετε πολλές χαρές. Όταν θα έχετε τις ανακοινώσεις, θα δούμε ποιοι θα καλεστούν. Εγώ περιμένω δωμάτιο. Περιμένω δωμάτιο πάντως. Και μετά, αγόρια, να σας πω, θα τα βλέπετε τα κόκκινα δωμάτια και θα ψηφίσετε μετά. Μαρία το πιο ρομαντικό κόκκινο δωμάτιο, όπως έκαναν τα κορίτσια με τα δικά σας. Σας κλείνω τη σύνδεση. Γεια σας, θα σας δω μετά. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια σου, Μαρία. Θέλω να σας πω, μην χάσετε την ευκαιρία. Δεν μας κάνουν τα αγόρια. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα προφανή, η Άννα, η Ζένια. Τη Ζένια, γιατί τη βάζεις μέσα τώρα σε αυτό το κομμάτι. Εξήγησέ μου, ρε Μαρία μου, γλυκιά. Θα μπορούσες να καλέσεις κι άλλον. Α, όχι, γιατί, μπορώ να μην καλέσω. Θέλεις να μην καλέσεις. Όχι, όχι, επειδή είναι για ρομαντικό. Λέω, τα προφανή. Φαντάζομαι ότι είναι η Άννα και η Ζένια. Ναι, ναι, κατάλαβα. Όλες οι άλλες θα ήθελα να διαλέξετε από την καρδιά σας. Δεν έχετε κανένα λόγο πια αυτά τα παιχνίδια. Μαρία μου, θα μπορούσα μπήκαμε να το κάνω. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και για εσάς. Δεν θα ξαναδιεκδικήσω κανέναν. Αλήθεια. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έχω περάσει πολύ άσχημα το Παπαδόπουλο. Άμυνα είναι, κατάλαβες. Δεν είναι. Δεν σ' αρέσει κάποιο. Όχι, νιώθω πολύ. Είναι πολύ περίεργοι όλοι. Ανέβα και εξήγησε τους λόγους. Άντε μωρέ, είμαι πολύ ρομαντική, θέλω και εγώ να σας δω Μαρία. Να με συγκινήσετε. Εμείς περιμέναμε και τον Μπιλ να κάνει κόκκινο δωμάτιο. Μην βάλει τον Μπιλ να κάνει. Διαλέξτε εσείς όποιον θέλετε. Εντάξει. Ήτανε πολύ απλή και χιουμοριστικό σε σχέση με αυτό που είπαμε εγώ με τον Φάνο, αλλά είναι παρόμοια κατάσταση, ε. Δεν μου αρέσει να διεκδικώ εγώ με τον Φάνο ένα άνθρωπο. Δεν μου αρέσει εμένα, στην έξω όμως δεν το έκανε αυτό. Θα έλεγα. Γι' αυτό κάνε ό,τι θες. Στην παρούσα φάση κάνω εγώ πίσω, δεν με αφορά. Άρα συμφωνείτε όλοι. Δεν πρέπει να κάνει ένα από τους δύο πίσω. Δείχνει εσύ ενδιαφέρον σε μια κοπέλα. Κάνουμε μια συζήτηση και λέω πως αν γινόταν το παρόμοιο με εμένα, θα ξενέρωνα, ρε φίλε. Ούτε εμένα μου άρεσε. Δείχνει εσύ ενδιαφέρον σε μια κοπέλα. Ούτε εμένα μου άρεσε όταν είπε 50 εσύ, 50 εσύ. Να σου το πω καλώ. Δείχνει εσύ νοντάρι ενδιαφέρον σε μια κοπέλα, έτσι. Εγώ ξενέρωσα που δεν κάνω κάτι. Δείχνει εσύ ενδιαφέρον σε μια κοπέλα. Σου έχει δώσει δικαίωμα να δείχνει ενδιαφέρον. Και προχωράει. Και. Και λέει μετά, δηλώνει ότι είμαι ελεύθερα να με φλερτάρει όποιος θέλει. Ναι, εμένα δεν μου άρεσε. Το λέω. Τελείως. Δεν θέλω να πω κάτι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Όλοι αυτοί που λέτε συμφωνείτε τώρα με αυτό που είπα εγώ στη Μαρία και κανένας δεν το στήριξε. Εγώ το ίδιο πράγμα έλεγα. Ναι, αλλά μου λέει γιατί είναι αυτά που λες και τέτοια. Πείτε ότι όλοι έχουμε αυτή την άποψη. Τέρζο, δεν μπορεί να μιλήσει, ρε φίλε, δέκα άτομα. Ναι, αλλά εμένα. Εγώ άκουσα και τύπο Μπιλ, εγώ κατάλαβα πολύ καλά τύπο Μπιλ. Κατάλαβα πολύ καλά τύπο Παύλο και μπήκα και στη θέση του Παύλου γιατί εγώ έχω έρθει και στην έξω μου ζωή αυτή τη θέση. Και ξέρω πώς είναι γενικά όλο αυτό το σκηνικό. Σίγουρα έχετε έρθει όλοι σας. Δεν λέω ότι ήρθα μόνο εγώ. Είμαι ο. Σίγουρα μας έχει τύχει όλους μας και στην έξω μας ζωή. Απλά εμένα το όλο αυτό το σκηνικό δεν μου άρεσε. Και το λέω ακριβώς έτσι όπως είναι. Εγώ δεν έχω έρθει ποτέ. Ήμουν πάντα το νούμερο. Δηλαδή δεν σου άρεσε ακριβώς, ρε φίλε. Από μεριά μου δεν σου άρεσε κάτι. Όχι. Από μεριά σου, ρε φίλε, το είπες και μόνος σου και το καταλάβαμε και οι υπόλοιποι παίχτες ότι δεν έχεις ξανακάνει τέτοιου είδους κίνηση σε οποιαδήποτε κοπέλα στο παιχνίδι τουλάχιστον. Δεν ξέρω στην έξω ζωή γιατί δεν σε γνώριζα κιόλας. Εδώ μέσα στο παιχνίδι δεν έχει ξαναεκφραστεί τόσο πολύ να πάρεις λουλούδια, σοκολάτες και. Ναι. Εκφράστηκες μια φορά. Καλά και έκανες εννοείται. Έδειξες το ενδιαφέρον σου. Κατάλαβε το ενδιαφέρον σου. Εγώ από εδώ και πέρα, σαν οντάρι, σου έλεγα να περιμένεις να κάνει η ίδια την κίνηση προς το πρόσωπό σου. Όλα καλά, εντάξει. Όλα καλά, δεν έγινε κάτι, ρε φίλε. Εντάξει. Ζήτησε τι κάνουμε, Παύλο. Εννοείται πως δεν έγινε κάτι. Το θέμα ξέρει τώρα ότι. Είμαστε... Απλό τζάμπα γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και όλη αυτή, όλη αυτή η βαβούρα γύρω από αυτό το θέμα. Και πάλι θα γίνει. Ξέρετε τι θα γίνει πάλι τώρα, Τζόνι. Θα γίνει τώρα αυτό το θέμα και δεν θα μπορέσω ούτε εγώ ούτε η ίδια να εκφραστούμε γιατί δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ λέω να το κόψουμε εδώ αυτό το θέμα και να τελειώσει εδώ. Αλλάζουμε το θέμα. Γενικά η συμπεριφορά των κοριτσιών μας έχει μπερδέψει λιγάκι. Όλοι μας είμαστε σε μια απορία. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα και θα δούμε ο καθένας το τι εννοεί. Γιατί εν μέρει δεν έχουμε καταλάβει κανένας μας τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Απλά την πρώτη μέρα, ρε παιδί μου.
Να κάνω μια ερώτηση στον Παύλο το γλυκό, να κάνω μια ερώτηση. Εσύ ήξερες ότι έχει μια άλλη πρώτη επιλογή και σου δεύτερη επιλογή και παρόλα αυτά πήγες. Όχι, όχι. Εγώ δεν ήξερα. Έτσι το εννοηθεί. Αυτό ήταν καλό να υποθεί από την πρώτη. Εγώ δεν ήξερα ότι έχει άλλη επιλογή. Γιατί τον Παύλο, όπως τον ξέρω, άμα ήξερε κάτι τέτοιο δεν θα ήταν καν. Ακούστε να σα πω κάτι, παιδιά. Όχι για να σου άρεσε. Το είπα χίλιες φορές. Γίνομαι πάλι θέμα χωρίς να υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή. Το είπα χίλιες φορές. Δηλαδή το ξανατονίζω άλλη μια φορά. Η κοπέλα πέταξε ένα υπονοούμενο εκεί, μια πλάκα, μια σπόντα, δεν ξέρω εγώ τι, την πήρα και εγώ στο χαβαλέ. Με κάλεσε κόκκινο δωμάτιο. Ωραία, ωραίος εδώ. Ανέβηκε κόκκινο δωμάτιο, την ίδια μέρα είπε η Μαρία ότι κάνουμε εμείς ερωτικά κόκκινα δωμάτια. Μου έδωσε το κινητό να ανέβω πάνω, είδα έναν εντυπωσιασμό, είδα εδώ πέρα μέσα να μπήκε κάποια βλέμματα. Πήγα πάνω, έκανα μια κίνηση υπέρβαση για μένα. Μου άρεσε όλο αυτό, με τράβηξε το βλέμμα, με τράβηξαν αυτά, έκανα μια κίνηση. Okay. Μια μέρα μου είπε στον καναπέ, στο σπίτι δίπλα στα κορίτσια, ότι στην πλάκα όμως πάνω, ότι αν μπει αύριο κάποιος καινούριος, ξέρω εγώ, και το παίρνω, λέω, τι εννοείς, ότι αν μπει κάποιος καινούριος θα πας, ας πούμε, εκεί πέρα, μου λέει, πλάκα κάνω, απλά θέλω να γνωρίσω όλα τα παιδιά. Το σεβάστηκα την πλάκα της και όλα καλά. Μου λέει, θέλω να γνωρίσω όλα τα παιδιά, φιλικά, να τα γνωρίσω, είναι φυσιολογικό, το βρήκα κι εγώ, έτσι. Αυτό, τελείωσε. Αν ήξερα όμως ότι εδώ πέρα μέσα υπάρχει κάποιος που έχει μπει για αυτό να και δεν είναι εδώ, μπορεί να ήταν άλλη στάση μου. Ή ακόμα και αν ήταν έξω αυτός που. Ναι, ή ακόμα και αν ήταν έξω. Αυτό σου λέω. Θα ήταν καλό να το ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε η Χριστίνα. Μα όχι, δεν το έκανε. Την πρώτη μέρα που μπήκε στο σπίτι. Όχι. Εγώ δεν άκουσα κάποιον να λέει για κάποιον παίχτη ότι είναι εκτός σπιτιού. Απλά μου το έθεσε σε πώ ότι, οκ, και σε μένα και σε σένα, μπορεί αύριο μεθαύριο να μπει κάποιο ή κάποια που να φλερτάρουμε κάπως κατά κάποιο τρόπο ή να φλερτάρει οτιδήποτε και να τελειώσουμε κάτι που αρχίσαμε ή κάτι που δεν έχει αρχίσει, παράδειγμα. Έτσι. Και το φέρνει στο. Έτσι ώστε να καταλάβω ότι αυτό γίνεται και έξω. Και λέω, ναι, οκ, δεκτό και έξω. Μπορεί να έχει σχέση, κάπως να γίνει να φλερτάρεις με κάποια ή κάποια με κάποιον και να χωρίσεις τη σχέση σου. Λοιπόν, μπορεί να έρθει ο Φάνος. Εύκολα μου. Έφερα να διαβάσουμε για τις πισίνες του κόσμου. Καλά, εσύ έχεις τρελαθεί, μου φαίνεται, γενικά. Πάρε αυτό. Αυτή έχει. Ναι, καλά. Πάρε αυτό, Ναι, δεν θα το διαβάσω αυτό. Κάνω κάτω αυτό με τη πισίνη. Μπράβο. Τι έγινε, άλλαξε η χωρίστρα ή η κλειψίδρα. Περίμενε. I wasn't ready. Να. Ναι, πώς είσαι? Καλά είμαι. Εσύ πώς είσαι? Η αλήθεια είναι ότι έχεις κάνει πάρα πολλά για εμένα. Μα δεν τα έκανα γιατί περιμένω κάτι. Μα όταν κάνεις κάτι, δεν περιμένεις ανταπόκριση. Δεν το λέω γι' αυτό. Έχεις κάνει πάρα πολλά για μένα. Για να μην ειλικρινήσω. Σου έχω ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη. Απλά δεν είναι ακόμα έτοιμη. Οπότε σήμερα δεν πρόλαβα, δεν ήξερα. Τι είναι η έκπληξη? Το ανησυχώ? Όχι, είναι καλό. Θες? Δεν θέλω. Τι? Αυτό που πας να πεις. Πώς θα λέω? Δεν ξέρω. Από εδώ και πέρα, εμείς. Που ξέρεις τι θα έλεγα και με κόβεις πριν να το πω, ρε μαναράκι. Παρεχόμαστε. Είπαμε και με τα παιδιά κάτω ότι από εδώ και πέρα εμείς δεν θα διεκδικήσουμε καμιά σας και ότι από εδώ και πέρα θα μας διεκδικάτε εσείς. Ότι εμείς θα ευνοχιστούμε για τα υπόλοιπα της εβδομάδας. Καίγεται τρελά τέλειος. Ακούγεται ηλίθεια έτσι όπως το λέω, αλλά ναι. Συγγνώμη, ότι δεν θα διεκδικείτε εσείς και θα διεκδικούμε εμείς. Ναι. Αυτό νομίζω γίνεται εδώ και 4 μήνες. Εγώ δεν νομίζω να το κάνω εδώ μέσα. Εγώ 2 μήνες που είμαι διεκδικώ. Και αυτές που ήθελα να δοκιμάσω να γνωρίσω καλύτερα, και αυτές που ήθελα να γνωρίσω φιλικά, και αυτές που ήθελα να γνωρίσω ερωτικά. Ναι, αλλά. Τι? Δεν ξέρω. Τι είναι, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει αυτή η ιδέα. Τι είναι. Καταρχήν, εγώ στο συγκεκριμένο κόκκινο δωμάτιο δεν νιώθω την ερωτική χημεία που, ας πούμε, που είχες με τον νοτάρι στο προηγούμενο δωμάτιο. Τι δεν νιώθεις? Ναι. Τι εννοείς δεν νιώθεις? Τι είναι αυτό το σπίτι. Γιατί το νιώσες όταν ήμουν εγώ με τον Οντάρη? Τι έπιανε από εδώ, έπιανε από εκεί, έπαιζε με την
κέρα. Εντάξει, ο καθένας έχει τον τρόπο του. Το ξέρεις ότι στη φάση που πήγε κοντά για να σε φιλήσει, γι' αυτό φώναξα σκιστή κουνουκέρα για να σας αποσυντονίσω. Και μόνο ο Παύλος το είχε καταλάβει. Καταρχήν δεν θα με φιλούσε. Ναι, αλλά μόνο ο Παύλος το είχε καταλάβει. Ότι το έκανα ξεβίδι. Πήγε. Ήταν πολύ κοντά. Πάντα το κοντά έπρεπε κάπου να κοπεί. Οπότε έπρεπε και εγώ κάπου να. Παίξω το χαρτιά μου. Ναι, εγώ ούτως ή άλλως δεν είχα κάποιον άλλο να καλέσω. Εδώ. Ευχαριστώ. Όχι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις την έννοια που το λέω. Τι εννοείς, από ότι θυμάμαι 10 λεπτά πριν φιλικά ήμασταν ακόμα. Έχει αλλάξει κάτι? Από σένα ναι, από τον καλά. Από μένα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και δεν θέλω να μου τα πεις, γι' αυτό ήρθα εδώ μαζί σου. Μαναράκι μου, εγώ ήμουν ξεκάθαρος εξ αρχής. Σε τσαντίζω, ναι. Δεν είχα ποτέ μου κάτι διαφορετικό. Και ο λόγος που δεν ήσουν η πρώτη μου επιλογή μέσα στο σπίτι, στο εξήγησα και την άλλη φορά, γιατί δεν ήσουν. Στις επιλογές μου στο σπίτι. Όταν βγήκαμε στο σπίτι, δεν ήσουν να κάνεις ερωτικό μου. Δεν ήσουν λαβέλα πολύ ερωτικά. Σε εξήγησα για να σε προσεγγίσεις ερωτικά. Ναι. Εγώ μου αρέσει ο άνθρωπος που γνώρισα τους τελευταίους δύο μήνες, τη ρένια σαν άνθρωπο. Ούτε το έξω της, ούτε το άμα το παίζει τσαμπουκαλού, ούτε άμα νομίζει ότι είναι 35. Όχι, γνώρισα τη ρένια που είναι ένα απλό κοριτσάκι που είναι 22 χρονών, έχει μια ευαίσθητη καρδιά, ένα απίστευτο χαρακτήρα και ένα άνθρωπο που με κάνει γελά. Και περνάω πολύ ωραία μαζί. Και εγώ το ίδιο. Αυτό ερωτεύτηκα. Και εγώ το ίδιο. Και δεν ξέρω αν νομίζω ότι από τη μεριά μου είναι απλά να το πω. Τους είδαμε, κλείστε. Είναι απλά για να το πω. Ότι αυτό που μου αρέσει, μου αρέσει. Και... Τι εννοείς ερωτεύτηκες? Με την Καλή, όχι για το... Ναι, δεν μιλάω για σένα, μιλάω για τη Ρένια την Καλή. Ναι. Τώρα εγώ δεν βλέπω τη Ρένια την Καλή, βλέπω τη Ρένια της Αμπουκαλού. Τώρα. Ναι. Γιατί? Διότι που έδεσαι τα χελάκια της έτσι. Όχι, δεν είναι. Είμαι σε ένα mood, όπως είπα και κάτω στα κορίτσια, που είναι αυτό. Δεν βλέπω ξεσπάω πρόβλημα εδώ μέσα. Δεν έχω νιώσει, δεν το έχω νιώσει κι εγώ ίδια. Αν δεν... Πώς να σου πω, ότι δεν θέλω να το πιέσουμε, να πούμε, δεν έχει αλλάξει πιέζει, κάτι. Δεν κανένας. Όχι, ναι, εννοώ ότι αυτό που είχαμε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, το ότι γνωριζόμαστε, σε διεκδικώ, μου αρέσει. Θέλω να περνάω χρόνο μαζί σου. Ανοίγουν οι πόρτες και περιμένω να σε δω. Το βράδυ θέλω να σου στείλω καληνύχτα. Θέλω να σου στείλω το πρωί καλημέρα. Δεν το κάνω γιατί πρέπει. Το κάνω γιατί θέλω. Καταλαβαίνετε, θα σου πω ότι αν το πιέσουμε τώρα και πούμε ότι είναι μόνο φιλικό, είναι μόνο ερωτικό, θα κοπεί. Αλλά δεν θα αλλάξει αυτό. Τότε θέλω να σου λέω καλημέρα κάθε πρωί που ξυπνάω. Τότε θέλω να σου, ας πούμε, να σου πω μια βλακία απλά για να γελάσεις. Δεν είναι η βλακία που θα σου πω για να γελάσεις. Απλά ξέρω ότι θα έχει ένα χαμόγελο. Ακόμη και αν δεν το δω, θα υπάρξει αυτό. Και δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι για τίποτα και ξέρεις ότι ό,τι μου ζητάς το κάνω. Εκτός από την τονοσαλάτα γιατί δεν έχουμε τόνο. Έχεις ένα υπέροχο χαμόγελο και θέλω πάντα να έχεις αυτό το χαμόγελο. Και όσο και να λέω. Εγώ ξέρεις, θέλω μία χάρη θα σου στήσω μόνο. Ό,τι και να γίνει, πραγματικά σου μιλάω, δεν θα ήθελα να σε χάσω από τη ζωή μου στο σπίτι και άλλες φορές. Δεν θα με χάσει. Οι άνθρωποι που επιλέγω στη ζωή μου είναι πάρα πολύ λίγοι και να ξέρεις ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους που έχω επιλέξει να είσαι. Και δεν θα φύγεις. Γιατί είμαι σπαστικός και δεν τους βγάζω. Και να θέλουν να βγουν από τη ζωή μου, δεν θα τους βγάζω εγώ. Δεν τα ήθελα να φύγω. Ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι. Τώρα ακούγεται λίγο creepy αυτό που είπα, αλλά. Ο τρόπος που το εννοώ είναι ότι. What? No. Μα γιατί αφού ο χρόνος δεν έκανε κάτι. Πάρτε αυτό. Χαλασμένο χρονολόγιο μας φέρατε σήμερα. Μια ώρα μας το φέρατε αυτό. Πάρ' το χαρτάκι. Δεν είμαι καλά. Θα σε πάρω μαζί μου, δεν θα σε φιλήσω. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να γυρίσω. Αυτή είναι δικό μας. Αυτό είναι δικό σου. Όχι, δικό μου, το πάρω μαζί μου. Βεβαίως. Και το χαρτάκι δικό σου. Το κόκκινο δωμάτιο με το Φάνο σίγουρα πιστεύω ότι πήρεξε τον οντάρι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Είχε την ευκαιρία του. Την έχασε, νομίζω. Σ' αρέσει η Ρένια και το δείχνεις. Και εγώ δεν θέλω να μπω σε καμία περίπτωση στη μέση, ειλικρινά. Ρε, είναι αυτό που της είπα και τώρα. Ότι... Και αλήθεια στιγμή... βλέπω και από την πλευρά της ότι έχει και αυτή μια έλξη προς το πρόσωπό σου. Ειλικρινά. Ναι, απλά δυστυχώς. Ευτυχώς... Καλό θα ήταν να συζητήσουμε εγώ και εσύ και να το πούμε, να το δούμε αυτό. Μπορεί αυτή η έλξη να είναι και από τις δύο πλευρές φιλική. Είναι μια έλξη. Εντάξει, Φάνο μου, εγώ όμως δεν μπορώ να κάτσουμε εδώ πέρα κουμπάρσος και να βλέπω αν είναι φιλική. Εσένα πέρα από τη Ρένια δεν σε αρέσει κάποια άλλη κοπέλα? Εγώ ρε φίλε μου είχα έρθει για αυτή την κοπέλα και αν δω ότι ξεκινάει να κάνει κάτι άλλο με κάποιον, τότε θα νιώσω και θα πω ρε φίλε, ας δω κι εγώ τι θα κάνω.
Μα τώρα, εγώ... αυτή τη στιγμή έχω στο νου μου τη Ρένια. Θέλω να μιλήσω μια με τον Φάνο. Δεν βλέπει όμω ότι κάπω. Εγώ στο κόκκινο δωμάτιο και τώρα τη είπα ότι εγώ φιλικά είμαστε. Αν δεν με διεκδικήσει, δεν έχει κάτι άλλο να αλλάχτεί, εγώ δεν πρόκειται να το αλλάξω όλο αυτό. Μ' αρέσει που γνωριζόμαστε, μ' αρέσει που είμαστε αυτό το πράγμα. Είμαστε... Είμαι δύο μήνες εδώ μέσα. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες κάνουμε αυτή την κίνηση. Άμα θες να μείνει αυτή η κίνηση, ξεκαθάρισε το. Από τη στιγμή που δεν το έχει ξεκαθαρίσει, εγώ από τη μεριά μου παραμένει φιλικό. Εσύ είσαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Ναι. Δεν έχω πει εγώ κάτι αντίθετο. Είσαι σαν λέω ότι εμένα και από τις δύο πλευρές λέω μου φαίνεται ότι έχετε μια χημεία ή μια έλξη. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να μπω στη μέση. Αυτό λέω. Δεν είπα ότι εσύ μου είπες έτσι και έκανες αλλιώς κτλ. Μη, εγώ το πάω πολύ. Όχι, το ξέρω τι εννοείς. Το ξέρω τι εννοείς. Απόλυτα. Απλά σου λέω ότι από μένα δεν έχω να. Και να κάνουμε μια συζήτηση για να σου πω εγώ ότι μην το κάνεις. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό σαν άνθρωπο. Γιατί μπορεί όντως εσύ να σε το πάρω ο βλόγος της Ρένιας και για μένα η Ρένια είναι ένας από τους καλύτερους φίλους και να τη κόψω μια ευκαιρία στη ζωή της. Δεν μπορώ να το κάνω εννοώ αυτό το πράγμα. Και να την κάνουμε τη συζήτηση, στο ίδιο αποτέλεσμα θα καταλήξουμε. Σου λέω τώρα ότι δεν πρόκειται να κάνω άλλη κίνηση. Αλήθεια δεν πρόκειται να κάνω άλλη κίνηση. Να σου πω κάτι. Εγώ όμως με αυτά που βλέπω. Σε ερωτικό δωμάτιο. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να με καλέσει η Ρένια. Δεν θα κάνει άλλη κίνηση, αλλά κάνει κίνηση. Μισό λεπτάκι, Παύλο. Εγώ περίμενα να με καλέσει το κόκκινο δωμάτιο και δεν με κάλεσε. Ενώ εγώ, αν είχα εγώ ποια θα καλούσα στο κόκκινο δωμάτιο, είχα καλέσει τη Ρένια. Η Ρένια δεν με κάλεσε όμως. Α, δεν θέλω εγώ να φυσάω εδώ και να μου σβηστούν τα χεράκια. Τα κεράκια. Τα χεράκια. Α, τι να πεις κι εσύ. Γιατί εγώ θα το πίστευα. Περίμενε. Πάρε με καμιά φωτιά, ρε παιδιά, με τον μπαλόνι. Ωραία. Ναι, μωρά, θα κλείσω. Το χαλκιά. Να μου φέρετε στο κόκκινο δωμάτιο, το ρομαντικό. Καλά, είμαι σίγουρος. Τι είσαι σίγουρος? Γιατί θα σε μου πίσω, αφού άνοιξω. Λοιπόν. Θέλω να σου πω λίγο κάτι. Εγώ λέω να σε ρίξω επί του καναπέ και να του δείξουμε λίγο πώς γίνεται το ερωτικό δωμάτιο. Ωραία, κοίτα να σου πω. Επειδή στο προηγούμενο κόκκινο δωμάτιο δεν ήσουν καθόλου ρομαντικός μαζί μου και συναχωρέθηκα, είπα να σου δείξω πώς είναι να είσαι ρομαντικός. Πώς γίνεται, δείξε μου πώς γίνεται. Ναι, κοίτα με λίγο τώρα τι σου έφτιαξα. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το γεμίσω όλο με τα κεράκια. Ωραία, έχεις φτιάξει μια ομελέτα σε σχήμα καρδιάς και έχεις κάνει και ένα βέλος. Και έχω και αυτό. Αυτό είναι της παλιάς μου ομάδας, που είναι Παναθηναϊκός. Ναι. Και η κόκκινη καρδούλα είναι. Η σωστή ομάδα. Πάμε εγώ. Ζέστη, ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Εσύ τι φοράς κουκούλα? Φοράω κουκούλα. Τι σε πειράζει, γι' αυτό σε πειράζει? Γιατί πρέπει να με πειράζει αυτό, επειδή σε ρώτησα. Θα μάθω γαλλικά, να ξέρεις. Ναι, γιατί? Για να μιλάμε γαλλικά, στα γαλλικά. Τι να κάνουμε? Να μιλάμε στα γαλλικά. Ωραία. Τελικά κάτι που είχα πει τις προάλλες για εδώ πέρα ήταν ένα. Τι είχες πει? Κάτι είχα πει. Γιατί να μάθεις γαλλικά, έπες μου λίγο. Αφού ξέρεις, μου αρέσουν τα γαλλικά. Όχι, δεν το ξέρω. Γιατί σ' αρέσουν τα γαλλικά? Αφού και χθες το είπα και προχθές το είπα. Σε μένα. Ναι. Μου είπες ότι σ' αρέσουν τα γαλλικά. Δεν το έχει πιάσει ακόμα. Α, ναι, ξέρεις γιατί δεν το θυμάμαι. Γιατί τώρα είμαι σε πολύ ρομαντικό mood και εσύ προσπαθείς να μου το χαλάσεις. Εντάξει. Γιατί μου το χαλάσεις? Δεν το χαλάω, γιατί τα γαλλικά δεν είναι σε ρομαντικό mood. Όχι. Είναι σε άλλο μουτ. Σε τι μουτ είναι? Σε άλλο μουτ. Θα σου δείξω εγώ σε τι μουτ. Μπορώ να σου πω. Όχι, είναι σε άλλο μουτ. Γιατί είπαν πριν η Αλεξάνδρα ότι δεν ήσουν καλά? Τι? Δεν ήσουν όντως. Όχι, καλά ήμουν. Απλά δεν είχα ξυπνήσει με όρεξη. Άντε κοιμήθηκες καλά. Ναι. Ίσως, άμα σε έβλεπα, δηλαδή και χθες που ήρθες, εκεί που ήρθατε για λίγο που η Ρένια ήρθε και χόρεψε τον Παύλο. Ήθελες να σου χορέψω κι εγώ? Όχι να μου χορέψεις. Το θέλω κι αυτό. Δεν θέλεις να σου χορέψω. Το θέλω κι αυτό, εννοείται πως το θέλω κι αυτό, αλλά... απλά από το λίγο που σε είδα, μου έφεξες την όρεξη έτσι. Σου φτιάχνει τη διάθεση, ναι, μου έφεξε τη διάθεση. Εντάξει.
Ίσως ήταν γι' αυτό, ότι σήμερα δεν ήρθατε, δεν σε είδα και ξύπνησα που ξύπνησα. Να έρχεσαι να παίρνεις κάρτα, άμα ήθελες να με δεις. Κοίτα, επειδή εγώ συχνά δεν ξυπνάω... Ναι. Δεν έχω τρελή όρεξη να ξυπνάω, δεν θα μου φτάσουν οι κάρτες. Θα πρέπει να έρχομαι... Θα πρέπει να έρχομαι κάθε μέρα σχεδόν. Ωραία, να έρχεσαι. Γιατί κάθε μέρα... Ξέρω, βρε, εσύ απλά βαριέσαι τα περόδο τώρα, δεν ξέρω εγώ τι βαριέμαι. Τι βαριέμαι, τι βαριέμαι. Τα περόδο, εκεί με σκάλες και τέτοια. Και με αφήνεις εμένα να το κάνω αυτό κάθε μέρα. Α, τότε το σκέφτομαι όντως. Παράγινε το κακό, να ξέρεις με σένα. Τι παράγινε, τι νες. Να εκφραστώ τώρα, λέει. Να εκφραστώ εγώ. Όχι. Όχι. Δεν θες να εκφράζομαι. Γιατί δεν σ' αρέσει. Γιατί ξέρω τι θα μου πεις τώρα. Τι θα σου πω. Αυτό που μου έλεγες και πριν. Τι θα έγινε το κραγιόν, πάρε. Όχι, όχι, εγώ δεν κάνω έτσι. Αυτό έφυγε. Έφυγε, μέχρι εδώ έχει φτάσει. Αλήθεια, αλήθεια, ναι. Έλα, βγάλει το. Έλα, ρε, εγώ μην είμαι σαν κλάν. Δεν είσαι. Ναι, είσαι σε μόνο. Α, ναι. Α, ναι. Α, ναι. Λίγο. Μόλις τώρα πρόσεξα ότι δεν έχει τέτοιο που γυρνάνε. Εγώ φαντάζομαι ότι το παρατήρησα καν. Ναι, εγώ τώρα το πρόσεξα. Θες να έχουμε χρόνο. Αν θέλω να έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να έχουμε χρόνο. Γενικά, ναι, γιατί να μην έχουμε. Δεν θα ήθελα να έχουμε χρόνο. Όχι να... εδώ. Σε ρώτησε γενικά. Να, δεν έλεγες κάτι άλλο, τελείωσε. Γενικά όμως εγώ εννοούσα το χρόνο, όχι γι' αυτό το αν χρόνο. Αν δεν το λέγεις, μπορεί να μην τελείωνε. Πες να ανοίξουν και οι κόκκινες πόρτες, μήπως ανοίξουν. Κόκκινες πόρτες ή γενικά οι πόρτες. Οι πόρτες. Να σου ανοίξω την πόρτα τώρα. Να σου πω και αυτό το και αυτό παίρνω μαζί με τα κεράκια. Και αυτό το παίρνεις γιατί... Ωραία, ξέρεις θα κάνω. Σβήσε και το άλλο. Α, μπράβο, γιατί πολύ ήταν. Ήταν too much για μένα. Oh. Γενικά και τον μπαλόνι θα πάρεις. Μπορώ να το δέσω αυτό στο χέρι μου. Θα το δέσω όπου θες. Και αυτό είναι πάνω σε αυτό. Γιατί μου το χάλασες. Να. Περίμενε. Okay. Με τα κεράκια ξεπέρασε τον αυτό μου, να ξέρεις. Μπορείς να ανοίξεις ή θες να σου ανοίξω. Θα ανοίξω, μπορώ. Πόπο κρεμμύδι! Είπα, where it is. Πόπο. Είπα, where it is. Where is it, μας έδειξα. Is it, κάτι τι έλεγα. Where is it. Έλεγα το τέτοιο. Όλα καλά. Όχι, είχαμε και έτσι, είχε και πλάκα, δεν ξέρω σε τι σημείο μας έδειξα. Τι πλάκα, πάστε μας. Α, ναι. Στο hot. Ποιο hot. Α, ναι, αλήθεια. Τι άλλο θα κάνατε. Κάνουμε και συζητήσεις. Εμείς το hot είδαμε. Ρεγκίνα, σιγά με το μαχαίρι, το βαλές. Εσύ πρόσεχε τη σοκολάτα σου. Μη μου τη φάτε. Και πρόσεχε τα σοκολατάκια σου. Πότε τα μικρά, άμα θέλετε. Τα μικρά. Τα σοκολατάκια, ναι, πρόσεξε. Take care of this. Can you feel... Αχ, Θεούλη μου. Θέλω να καλέσω το Φάνο. Κλείσε, κλείσε! Σοχοδωράκι, σοχοδωράκι! Τι μου έχεις. Από εδώ. Όχι, από εδώ. Διάβασέ το πρώτα. Δυνατά, να το ακούσουν όλοι. Διάβασέ το. Θα μπορούσα να είμαι το δώρο σου 50%. Τι είμαι έκτοτε, σα παρόλε. Λοιπόν, και τώρα θα σε περιποιηθώ εγώ, Φάνο. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, σου είπα. Εγώ θα είμαι η σκουφίτσα. Όλε εσύ μα περιποιείσαι, λοιπόν. Για πε, Φανολί μου. Τι είναι, μου. Τίποτα, είμαι το δωράκι σου. Είσαι το δωράκι. Θα μπορούσα να είμαι, είπα. Δεν είμαι. Για σένα. Εγώ θα σε ξετυλίξω όμω εδώ, έτσι. Α, ξετυλίχτηκα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω. Ότι είσαι ένα εκπληκτικό παιδί, το οποίο αξίζει τα καλύτερα, εντός και εκτός σπιτιού. Και επειδή εγώ
Φημίσαμε για την καθαριότητα τη ντομάτα και των φρούτων. Εγώ καθαρίζω πολύ ωραία. Θέλω να σε περιποιηθώ, γιατί είσαι από τα παιδιά τα οποία τα θαυμάζω. Αυτό το φορούσε σήμερα. Όχι, το φορούσε για σένα. Για τα δωμάτια, ναι. Έλα. Και ήθελα να σε κάνω. Να νιώσω όσο γίνεται καλύτερα. Και θέλω να μου πεις ότι. Δεν θα κοπείς εγώ. Άστο λίγο, άσε, μην ανακατεύεις στο δωμάτιο. Κάτσε λίγο, σου είπα, κάτσε λίγο, σου είπα. Κάτσε κάτω. Κάτω εδώ, ο Μακούς. Τώρα είμαστε στα σωστά μας. Μην αράξεις, αχ, τι ωραίο. Και ότι θα έπρεπε, αν θα μπορούσες, να μάθεις λίγους τρόπους. Σε παιδιά, να περιποιούνται. Και γενικά να μας προσέχουν και δεν καταλαβαίνω γιατί φοβάσαι. Και θεωρείς ότι δεν είμαι ρομαντική. Είσαι πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Είσαι καλύτερη. Έτσι. Αχ, τι ωραίο μιλαράκι. Πολύ ωραίο. Θέλω να σε βλέπω κάθε μέρα χαρούμενο. Να μην σε ξαναδώ ποτέ, μα ποτέ, καμία φορά εδώ με στο σπίτι. Έτσι όπως είδα εκείνη την ημέρα που είναι έτσι πάρα πολύ αποδεδειγμένος. Ναι. Δικαιολογημένα για ό,τι ένιωσες, γιατί όχι, εγώ δεν σε έχω ζήσει εγώ εδώ. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ναι, δεν σε έχω ζήσει εδώ. Τες, κυρά μου, όμορφη, δεν ήσουν απογοητευμένη γιατί δεν έχει πει ακόμα κάτι για σένα και περίμενες αυτή τη Δευτέρα να πει κάτι. Ναι, αλλά θέλω να σκεφτείς, Φανούλη μου, ότι εγώ έχω περάσει πολύ άσχημα εδώ. Τι εννοείς, εγώ δεν... Εσύ ναι, δεν ήσουν εδώ να με ζήσεις. Εσύ δεν ήσουν εδώ να με ζήσεις. Έχεις ζήσει τις καταστάσεις μου. Τι εννοείς. Δεν είχε ζήσει όλα αυτά που έχω περάσει εγώ. Αντροχωρήθηκα με κατεβάζανε, αντροχωρήθηκα με ανεβάζανε. Έχω μπει ανάμεσα σε ζευγάρι, να το χωρίσω το ζευγάρι. Ναι. Σπίθα έγινα, χαζό με είπανε, τι κάνω εδώ μέσα. Άσε, έχω περάσει κι εγώ, μην νομίζεις. Και λόγω του δωματίου, και λόγω της ημέρας, και λόγω εσένα, ήθελα να είμαι μια κόκκινη σκουφίτσα. Ξέρεις τι είναι, αυτό που έλεγα και στα κορίτσια κάτω, είναι όλοι λίγο μπερδεμένοι. Δηλαδή, εκτός από εσένα που πραγματικά δεν είναι θέμα, ρε παιδί, μόνο του ενδιαφέρον, αλλά ήσουν ο μοναδικός εκείνη την εβδομάδα, πέραν από τον Γιάννη, έτσι, που είναι φίλος μου, που νιώθω πάρα πολύ χάλια, ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένη. Δεν ξέρω κατά πόσο βγήκε προς τα έξω. Ένιωσα πάρα πολύ άσχημα και ήσουν ο μοναδικός ο οποίος και έξω ήρθε δίπλα μου, πέρα από τα κορίτσια και αυτά. Και ήσουν και αυτός ο οποίος πραγματικά, δηλαδή, τόσο πολύ σε αγάπησε εκείνη τη στιγμή, που έκανες την κίνηση και λες, ξέρεις κάτι, Ρινάκη, σου φτιάξε ένα γλυκό να σου φτιάξει τη διάθεση. Γιατί πραγματικά σε βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ χάλια. Και εγώ ξέρω, πρέπει να είμαι καλά, γιατί ήμασταν on camera, γιατί μας σε βλέπει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος, καλός ή κακός, δεν είναι υποχρεωμένος να βλέπει αυτά τα χάλια μας. Αν δεν έχει τηλεόραση, είναι για να δει κάτι τέτοιο. Πάει πολύ αυτό είναι πάρα πολύ χάλια. Και στο μοναδικό. Τι να περάσει το μάτι. Και οι δύο να είμαστε. Όχι, εγώ το δηλώνω τώρα και το λέω. Το επόμενο κόκκινο δωμάτιο είναι το πιο ερωτικό και να το νιώσει και να το αντέξει. Να σου πω κάτι, να γελάσει. Ότι μετά από τότε μπήκα στο σπίτι, τώρα ξανά ήρθα μαζί σου. Δεν ξέρω να κάνει δωμάτιο. Ναι, και λέω παιδιά, θέλω μοναδικό ο οποίο θα με κάνει να νιώσω όμορφα. Και ότι δεν θα, ναι, θα μου δώσει αυτή τη θετική ενέργεια. Και λέω ακόμα και την πλάκα που θα του κάνω, λέω, θα με κάνει σαν όμορφα, δεν θα μου παρεξηγήσει. Όντω πέρασε ωραία. Ελπίζω να περάσει και εσύ ώρα στο παιχνίδι. Εγώ περνάω πάντα δίπλα σου, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό θέλω να το καταλάβει. Τι χτυπάτε, μωρέ, μην κάνουμε εμεί ένα κόκκινο δωμάτιο τη προκοπή. Χωτό. Θέλω να περάσει όμω. Το καλάθι το παίρνω. Το καλαθάκι πάρτο και να πει ότι είναι τα φρουτάκια και να πει ότι τα πάντα είναι για σένα. Και πραγματικά σε εύχομαι το επόμενο κόκκινο δωμάτιο να είναι ο ερωτά σου. Και να πει ένα μανάρι. Μόνο για την πάρτι σου, γιατί πιστεύεις μου, ο επόμενος που θα μπει. Μπόπο, χάλια. Το make-up. Έχω γίνει η ρένια του κόκκινου δωματίου σήμερα. Δεν ξέρω αν βλέπουν τα παιδιά. Πολύ ωραία. Ελπίζω να μην χρειάζεται να καλέσω κάποιον τώρα εγώ, έτσι που είμαι εδώ πέρα, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα συνεχίσω το φαγάκι μου. Διότι έχω να πω ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Αυτό είναι γεγονός πλέον με μένα. Φάνο μου, θα καλούσα εσένα όμως. Δεν θέλω να βάλω stop στον ανερχόμενο που θα έρθει να με διεκδικήσει στο μέλλον. Οπότε... Δεν είσαι εσύ, ρε. Φάνω που θα καλέσεις εσύ, ρε. Κάτσε κάτω, θέλω να καλέσω αυτόν τον καστανόξανθο, σταρένιο, ψηλό τύπο,
και λίγο έτσι γεροδεμένο, καταλαβαίνεις. Λίγο έτσι τέλος πάντων υγιή να έρθει στο σπίτι της αγάπης για εμένα. Να έχει χιούμορ, να είναι παιχνιδιάρης. Να είναι αρκετά χορτασμένος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θέλει και δεν διψάει για νέες περιπέτειες. Και να έχει και τατού, γιατί όχι. Να είναι street, να είναι καθαρός, να είναι κυριλέ. Πολλά ζητάω. Όχι, δεν νομίζω, σιγά. Να έχει ένα επίπεδο γενικά. Να δίνει την αίσθηση ότι είναι μάγκας. Αλλά να είναι σοβαρός γενικά. Δηλαδή μπορεί να έχει και τατού. Περίμενε να την ακούσουμε την τέλη. Χάλασε το. Να έχει μπλεμάτι. Πες, όχι. Καλά, όχι. Σταμάτα να κάνει τηλεφωνίες. Όχι, όχι, το χαλάσε. Πήγαινε, καλό είναι, πήγαινε. Για Παντζόπουλε, κάτσε ρε φίλε, τι πήγαινε. Ξέρετε σαν ποιο σας λέω. Να τον φέρετε εδώ πέρα στο σπίτι της αγάπης. Για την Έρτζη, παρακαλώ. Επίσης, εάν μαγειρεύει, είναι έξτρα μπόνους αυτό. Να τα λέμε και αυτά. Μ' αρέσει πολύ ο άντρας να μαγειρεύει. Μ' αρέσει να παρτάρει και δεν θέλω να ζηλεύει καθόλου. Θέλω να μου δίνει το ελεύθερο, να βγαίνω έξω και να με εμπιστεύετε. Αυτά είχα να δηλώσω. Θα δείτε πολύ σύντομα αυτό το ερωτικό, ρομαντικό κόκκινο δωμάτιο. Παρακαλώ. Είπες, το θέλει street. Είμαι street, δέσμε. Το θες, κυριλέ. Πού κάμισο. Ένα λεπτό. Το θες να μαγειρεύει. Γεροδεμένο όμως τον είπα. Περίμενε. Το έχω κι αυτό. Φάνο μου, εσύ είσαι! Με βρήκες, ρε! Το πακέτο να πήγαινες! Τι να κάνουμε! Τώρα όμως δεν μπορώ να σου πω, γιατί έχω πολύ ζήτηση στα κόκκινα δωμάτια σήμερα και... Και φαντάζομαι ότι είσαι και πολύ άσχολος και δεν μπορείς να μου απαντήσεις. Αυτό, έτσι όπως το βγάζω, δεν ξέρω άμα θα παρεκτραπεί. Δεν θα σου δώσω αυτά τα μιλαράκια, για ευνοϊκούς λόγους. Θα σου δώσω αυτό το μιλαράκι. Να περάσεις ωραία στο κόκκινο δωμάτιό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φάνο. Εσύ δεν έχεις κάτι για μένα, ε. Όχι, δεν έχεις κάτι. Είχα, αλλά δεν είχα σκοπό να σε καλέσω. Αλλά άμα το είχα στα υπόψη, θα το κάνω εκτός του κόκκινου. Σου εύχομαι και εσένα, όπως έχει κάτι το ρολό, περίμενε. Αυτό τι είναι, το καλάθι της κόκκινης κουφίτσας. Μου το έδωσε μια προηγούμενη. Σου εύχομαι το επόμενο κόκκινο δωμάτιό σου να είναι όλα αυτά τελικά. Άμα δεν έρθει ο κατάλληλος, εσύ θα την πληρώσεις. Θα σου μαγειρέψω. Και θα σου φέρω την επόμενη φορά φαγητό. Εντάξει, σε αφήνω. Γιατί τώρα είσαι ο πιο ερωτικός τύπος μέσα στο σπίτι της αγάπης. Και έχω κοιμούς μου να πω εκεί. Ακριβώς. Καλή συνέχεια τώρα. Καλή συνέχεια, μωράκι. Καλό κόκκινο δωμάτιο. Καταπληκτικός. Δεν έχω να πω κάτι. Ευτυχώς μου το πήγα το καλάθι, δηλαδή. Κάτσε, θα του ζητήσω εγώ το λόγο. Περίμενε. Τι πλάκα. Λοιπόν, όσο είμαι εδώ και όσο περνάει η ώρα, είμαι υποσκέψη αν δεν πρέπει να καλέσω κανέναν, γιατί είναι πάρα πολύ πρόσφατο το ότι θέλω να μείνω μόνη μου, έχει περάσει μια μέρα. Αλλά απ' την άλλη, θέλω να δώσω μια ευκαιρία στον εαυτό μου να δω για ποιο λόγο είμαι μπερδεμένη τόσο καιρό. Οπότε θα καλέσω τον Bill, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τον Bill. Δεν πήγαινα. Ησυχία στο κρατήρι. Όλοι ρίχνουν βλέμματα στην άλλη. Τώρα οφείλω να πω στον Γιάννη Μιλανόπουλο να του δώσω τα συγχαρητήρια μου. Γιατί και αυτός είναι μπροστά εκτός από μένα. Και κάτι είχε πει ο Γιάννης Μιλανόπουλος. Το έκανα, εντάξει. Είναι αυτό και σε θυμήθηκα. Αυτό, ήταν το σε δείπνε. Πες μου ότι έκανα καλά που σε φώναξα. Θα σκεφτόμουν μέχρι να ανέβω εδώ πάνω. Ναι. Να μην καλέσω κανέναν. Ναι. Ή να σε καλέσω γιατί δεν ξέρω, έχω καιρό να σε δω. Το αφήσαμε τα πράγματα περίεργα. Μπήκες ξαφνικά, δεν ξέρω τι σκέφτεσαι.
Γενικά, θέλω, δεν ξέρω, θέλω να σου μιλήσω προσωπικά, γενικά, να δω έτσι, γενικά. Όχι, εσύ ήθελα να μου πεις. Εσύ με κάλεσες, εσύ δεν θα μιλήσεις. Έλα, μου το κάνεις πιο δύσκολο, αλήθεια, εσύ σε κάλεσα όμως. Εσύ μιλάω. Δεν ξέρω. Εγώ απλά θέλω να μάθω γενικά τι σκέφτεσαι, με τι σκεπτικό έχεις μπει, άμα γενικά... Ναι. Γενικά. Άρχιτα, καλώς όρισες. Πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, μπήκες και νιώθω περίεργα. Γιατί? Γενικά. Ξέρω. Δεν ξέρω, κάθε φορά έτσι. Ναι, αλλά εγώ σ' άφησα ξανά... Ξέρω. Σ' άφησα μου. Με τον Μπίλ δεν έχω πρόβλημα, αλλά αυτό που έκανε τώρα... Αυτό που έκανε τώρα... Τράβηξε γραμμή. Και έτσι έχω πει ότι αν τραβήξω γραμμή, έχει τελειώσει. Αυτή τη στιγμή. Δεν το περιμένεις, ε. Θα σε καλέσω. Και ότι θα με καλέσει και ότι θα. Δεν το περιμένεις. Θα τελειώσετε έτσι, ας πούμε. Δεν είναι ότι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν στη φάση τότε. Γιατί τα είχα στο μυαλό μου πολύ έτσι μπερδεμένα. Εμείς τσακωνόμασταν συνέχεια, αν θυμάσαι. Για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Δεν θέλω να το πιάσω πάλι αυτό. Και σαν άνθρωπος είχε κάποιες προδιαγραφές και θέλω να δω τι θα βγάλει, τι θα μου βγάλει. Περνάνε οι μέρες και δεν ξέρω ακριβώς πώς να το... πού να το ρίξω, το τι φταίει. Άμα έχει να κάνει δηλαδή με σένα ή με μένα. Είναι πάρα πολύ πρόσφατο που το άφησα έτσι πίσω μου, να δω μόνη μου πώς μπορώ να το να κινηθώ. Μπορεί να μείνω και μόνη μου. Δεν σημαίνει ότι επειδή έλεξα κάτι, το έλεξα επειδή ήρθες εσύ και λέω «Α, έλα εδώ». Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται αυτό, γιατί εγώ στο νου μου ότι έχεις έρθει. Έχεις έρθει με το σκεπτικό ότι εγώ έχω κάτι άλλο. Οπότε εννοείται ότι έχω και στο μυαλό μου ότι έχεις έρθει και εσύ για κάτι άλλο. Οπότε... Εντάξει, αυτό δεν είναι απολύτω. Ναι, αυτό θέλω να ξέρω. Αυτό αλήθεια θέλω να ξέρω. Έτσι γενικά δεν σημαίνει ότι θα πούμε, ωραία, εσύ, εγώ πάμε. Αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να φανερώσω κάτι. Γιατί οπότε. Γενικά και συνέχεια στη ζωή έχει μέσα. Οπότε το δείχνω ή οπότε το λέω ή οπότε κάνω. Δεν μου βγαίνει σε καλό ποτέ. Θα αφήσω το χρόνο να δείξει το τι θέλω. Είναι κάτι που θες και δεν το λες ή δεν ξέρεις απλά. Ίσως είναι κάτι που το θέλω και δεν το λέω αυτή τη στιγμή για άλλους λόγους. Βασικά για πολλούς λόγους. Πολύ ένιγμα και δεν το... Δεν πειράζει, νομίζω να το βρεις. Και εσύ και όσοι μας βλέπουν θα καταλάβουν το ένιγμά μου. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα αφανερώσω κάτι. Αυτό πάντως μου θυμίζει εσένα. Αλήθεια, θυμίζει εσένα αυτό. Θυμόσα, ήταν το έλεγα, αλήθεια, το σκεφτόμουν να λέω δεν θα καλέσω κάποιον, δεν θα καλέσω κάποιον. Και εγώ έξω και βλέπω αυτό. Και λέω, άντε πάω μεταξύ για το καλώς όρισες. Δεν πρέπει να με καλέσει κάποιος στο κόκκινο δωμάτιο. Χάρηκα πάρα πολύ που με καλείς, αλήθεια είναι. Θέλω να μου πεις εσύ τι σκεφτόσαι με αυτό το διάστημα που έλειπα. Που δεν ήμουν πια σε παρουσία εδώ μέσα. Που είχα σταματήσει να. Καλά, έλειπε η παρουσία σου γενικά εδώ μέσα. Γενικότερα. Εντάξει, είχαμε έρθει αρκετά κοντά. Δηλαδή, εντάξει, ένιωθα κοντά μου όπως και να έχει. Οπότε είναι λογικό. Εντάξει, εγώ αυτό που είπα και πριν σταματήσουμε να μιλάμε στο ερωτικό κομμάτι, το είπα ότι ό,τι και να γίνει, σίγουρα είσαι ένας άνθρωπος που θα σε νοιάζομαι. Παρομοίως. Γιατί και σε νοιάζομαι και θέλω να είσαι και καλά, να είσαι όμορφα, γιατί είσαι ένας χαρακτήρας ιδιαίτερος πολύ που. Πολύ ιδιαίτερος, που δεν μπορείς να διαχειριστείς. Όχι, δεν είναι μόνο το ερωτικό κομμάτι, γιατί εντάξει, είσαι σαν παιχνίδι και είστε γυναίκες όπως είχε με τη Χριστίνα πριν. Είδες από το πουθενά τώρα μπορεί να βγει προς έξω και δεν ξέρει τι θέλει και εκείνη. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς, δηλαδή είναι μια φάση λίγο περίεργη μια γυναίκα αυτό το παιχνίδι εδώ μέσα. Αυτομάτως, εγώ πάντα θα το έλεγα και θα το λέω και μετά θα το λέω πάντα, εννοείται αυτό. Και ότι θέλω να σε προστατέψω από όλο αυτό. Γενικότερα, γιατί εντάξει, είναι κρίμα να βγαίνουν προς τα έξω πράγματα τα οποία. Δεν είναι καλά προς κάποια εικόνα. Δες. Και σε σένα δεν είναι καλά, αλλά και δεν ισχύουν. Γιατί εντάξει, το ζόρι που τραβάει μια γυναίκα εδώ μέσα. Είναι ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που με πιέζουν εμένα προσωπικά και με κάνουν και χάνω λίγο το ερωτικό. Δηλαδή, ξέρεις, το χάνω λίγο τελείως το θέμα. Βλέπεις ότι είναι λες και δεν ενδιαφέρομαι, αλλά μπορεί εκείνη τη στιγμή να είμαι τόσο πιεσμένη που απλά να χρειάζομαι κάποιον δίπλα μου, ξέρεις. Απλά να είναι δίπλα μου αυτό. Και ό,τι άλλο είναι να βγει, θα βγει αυτό. Ελπίζω αυτή τη φορά απλά να μην πέσω έξω με αυτή που θα διαλέξω. Κι εγώ ελπίζω να μην πέσεις έξω με αυτή που θα διαλέξεις. Κάνω φεύγουμε. Πήρες και την καρδούλα μας. Παίρνουμε, γιατί αυτή είσαι εσύ, αυτή η καρδούλα. Δεν ξέρω. Δεν είσαι εσύ αυτή η καρδούλα. Ναι, θα κάνει και έτσι, ναι.
Είναι λίψες πάντας, λίγο. Λίγο ή πολύ. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Μου ρίξεις τη μέρα. Εγώ από δίπλα. Ναι. Θα ρίξει. Δεν ξέρω αν είναι για παλαμάκι αυτό όλο. Έλα, μωρέ, μην τρέπεσαι. Δεν, ναι, εντάξει, δεν έγινε και κάτι, όπως και να έχει. Ακριβώς. Δηλαδή, το είπα κιόλας ότι δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν το σκεπτικό. Απλά είδα αυτό που μου τον θύμισε και τον κάλεσα γι' αυτό. Ήθελα να δω γενικά το σκεπτικό του πώς είναι μετά από τόσο καιρό που είχα να τον δω. Ας σου πω κάτι καλύτερα. Το τόσο σύντομο αυτό που έγινε τώρα για μένα είναι καθαρά λάθος κίνηση. Δηλαδή, ακόμα και αν ήθελε να το. Λάθος κίνηση, την Κατερίνα. Ναι, από τον Μπίλ δεν έχω πρόβλημα με το παιδί. Καλά, δεν, δεν έκανε καλύτερο. Μα ούτε εγώ τότε είχα πρόβλημα, ρε Παύλο. Την ίδια κίνηση μου, εσύ κάνει ακριβώς. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Για μένα είναι λίγο λάθος. Είναι κρίση ειδικά της, ρε φίλε. Το πώς το σκέφτεται, το πώς το βλέπει. Η τοποθέτηση που είχαμε πριν απέναντι στον Παύλο και λέγαμε πως έχει ξεκινήσει κάτι. Εγώ απογοητεύτηκα πάντως από την Κατερίνα. Τι πάω, δεν έχω πει. Δεν έχει απογοήτευση. Δεν έχει απογοήτευση. Αφήστε εδώ. Όπως αγγίζει, δεν απογοητεύτηκα. Υπάρχει απογοήτευση. Τον ρε φίλε, άκουσε λίγο. Έδειξε ότι δεν τον ήθελε ποτέ τον Παύλο. Ήταν η επιλογή τη, τελείωσε, ρε φίλε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Μπορώ να απογοητευτώ όμως. Όχι, δεν μπορεί να απογοητευτεί. Δικαίωμά μου είναι. Μπορώ να απογοητευτώ εγώ με το ποια θα είσαι. Μπορώ να απογοητευτώ, γιατί δικαίωμά μου. Για τον τρόπο που χειρίστηκε με τον Παύλο, ρε φίλε. Και εγώ δεν συμφωνώ με τον Τζόνι, ρε φίλε. Απογοητεύομαι. Ακούστε με λίγο, φίλε. Είναι καθαρά επιλογή τη. Μισό λεπτό, μην παρεξηγηθεί ο Τζόνι και εγώ. Είναι καθαρά επιλογή τη. Δεν θέλω να φερθώ καν σε αυτό. Να, ήρθε και ο Μπιλ. Πριν κάναμε μια συζήτηση και είπαμε πω. Ο Παύλος, ξέρω εγώ, έχει αυτή την κοπέλα στο νου του. Και αυτή έδειξε και ένα μικρό ενδιαφέρον για τον Μπιλ. Σωστά. Και ο Μπιλ απάντησε πως αν εγώ κάνω κάποια κίνηση θα είναι μετά από τον Παύλο και. Ναι. Ωραία. Εγώ αυτή τη στιγμή το αφήνω καθαρά. Εγώ το βλέπω σαν οντάρι, ξέρω εγώ, και λέω ότι αυτό το θέμα θα το δει ο Μπιλ πως στέκει μετά από καιρό. Δεν πιστεύω, δεν νομίζω ο Μπιλ να ξεκινήσει να κάνει κάτι με την Κατερίνα, γιατί δεν έχει και πολλές μέρες που χωρίσατε, δεν είναι. Δεν έχει σημασία αυτό. Για μένα, ρε φίλε, λέει πολλά αυτό. Για και μένα... σε αντρισμό, γιατί εγώ. Δεν, όχι, εγώ ρε φίλε, για την Κατερίνα λέμε τώρα. Εγώ λέω για την Κατερίνα. Εμένα ο Μπιλ δεν με ενοχλεί. Που είναι εδώ, εγώ δεν λέω κάτι ενώ λείπει ο Μπιλ, θα το πω μπροστά του εννοείται. Λέω κάτι και λέω ότι εγώ, σαν οντάρης, αν οποιαδήποτε κοπέλα χώριζε με τον οποιονδήποτε, δεν θα έκανα κίνηση τόσο γρήγορα. Αλλά στην προκειμένου περίπτωση. Για εμένα, φταίει η Κατερίνα. Δεν ρίχνω ούτε ένα φταίξιμο, ούτε μία σπίθα για να πω ότι ξέρεις κάτι, φταίει ο Μπιλ σε κάτι. Γιατί όταν αναφέρθηκε το όνομα του Μπιλ, σοπάσαμε όλοι και δεν μίλησε ούτε ο ίδιος. Αυτό για, λέμε. Ναι, αλλά γιατί ρίχνουμε ευθύνες τώρα, ας πούμε. Γιατί ρε φίλε, χθες το τελειώσαμε και σήμερα κάλεσε. Μπορεί να ήταν ερωτικό κουκκίνο το μάτι. Δεν πάει να πει έτσι. Ήτανε... Ωραία, αφού δεν ήταν ερωτικό, γιατί δεν κάλεσε τον Τζόνι. Εντάξει. Ωραία, θα σου είχαμε, πω κάτι. Επειδή και ο Νόνταρη δεν το ξέρει μάλλον. Με την Κατερίνα είχαμε έρθει πολύ κοντά και όταν ο Παύλος είχε έρθει μέσα, ακόμα ήμασταν στα έτσι, στα αλλιώς, στα έτσι, αλλιώς. Το θυμάμαι, γιατί το εν πάση περιπτώσει, το ξεκόψαμε γιατί ήθελε να γνωρίσει και τον Παύλο και της είπα εγώ και είπαμε βασικά και οι δύο, ότι ξέρετε, δοκίμασέ το με τον Παύλο, κάνω εγώ πίσω. Κάνω εγώ πίσω για να ξεκινήσει με τον Παύλο κάτι. Το ότι εμάς δεν μας βγήκε για άλλους λόγους. Δεν αναιρείται ότι μπορεί εκείνη να νιώθει ή το ότι ο καθένας μπορεί να νιώθει. Αυτό εδώ εμένα ήταν υπογραφή της ότι έχει τελειώσει για μένα. Από Παύλο. Πάμε λίγο. Μπάλα πήρες. Μπάλα του Μπιλ. Θα παίξει μπάλα. Εγώ θα παίξει μπάλα. Κατάλαβα. Εγώ είμαι σίγουρη ότι έχει καταλήξει προς τα εκεί και ο ίδιος. Και είναι λογικό, εντάξει. Θέλω να καλέσω στο κόκκινο δωμάτιο τον Μπιλ. Και εσύ θα το φάνε εσύ σήμερα, το ανέβα κατέβα. Γεια σου. Τι κάνεις. Καλά. Όχι, βαλίτσα μου. Ναι, νομίζω ότι θα είναι πιο χρήσιμη για μην σένα. Μην μιλάς λίγο, ρε. Ναι, σαν η Καμέλα. Ναι. Μου φέρεις και αυτό. Ναι. Και το χαρτί, το γραμμά. Ναι. Θα διαβάσω. Δεν έχω γράψει κάτι ιδιαίτερο. Εγώ έχω μπα Χριστίνα, εγώ. Καταρχάς, καλώς όρσες στο παιχνίδι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώριζα από κοντά. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Εντάξει, εμείς δεν έχουμε μιλήσει καθόλου καθόλου, οπότε αυτό το δωμάτιο έγινε με σκοπό να μιλήσουμε λίγο και να γνωριστούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από αυτήν που με κάλεσες και με ετοίμασες όλο αυτό που με ετοίμασες. Είναι και μια τσίχνα να μου άφηνες, ήταν κάτι wow για μένα. Γενικά είμαι άνθρωπος που δεν περιμένω πολλά, αλλά η κίνηση που θα κάνει κάποιος λέει πολλά για μένα, οποιαδήποτε κίνηση. Αλήθεια, ναι, μπράβο, πολύ ωραίο. Εντάξει, απλά γενικά έχω ακούσει διάφορα για σένα και... Σαν τι? Είναι λίγο... υπάρχει λίγο ένταση όταν μιλάμε για σένα και ήθελα να σε γνωρίσω, να δω τι γίνεται. Τι θες να με ρωτήσεις, θα πω, ό,τι θες. Καλά, δεν θέλω να συζητήσουμε για ποιο λόγο έχεις διαφωνίες με τα παιδιά, ναι. Σαφώς. Ωραία, απλά βλέπω ότι εδώ οι κοπέλες δίπλα όλες έχουν έρωτα. Από εκεί πέρα με τα γόρια δεν είστε τόσο καλά. Ναι. Με τα κορίτσια δεν μένουμε μαζί. Επομένως, ό,τι γίνεται από μέσα μόνο. Με τα γόρια επειδή μένουμε και μαζί και είμαστε και άντρες, μεταξύ μας και στις γυναίκες, μεταξύ σας. Πάμε που πηγαίνετε καλά, μας άντρες να πηγαίνει τέλεια. Θα υπάρχουν διαφωνίες, θα υπάρχουν εντάσεις. Το θέμα είναι ότι τα αφήνουμε πίσω αυτά. Mm-hmm. Και είναι ένα βιβλίο. Αλλάζουμε σελίδα, προχωράμε όπως έχουν τα πράγματα τώρα. Εγώ ό,τι δείχνω στα κορίτσια μου και γενικότερα στη ζωή μου, δηλαδή είτε είναι φιλικό είτε είναι σε μια σχέση, μου αρέσει πάρα πολύ να προσέχω μια γυναίκα και να την βλέπω από μια άλλη οπτική γωνία που μπορεί να δει ο καθένας, γιατί έχω μεγαλώσει τις γυναίκες μου στο σπίτι. Τις σέβομαι απεριόριστα. Δεν μπορώ να... νιώθω ότι στεναχωρώ κάποια γυναίκα. Αν νιώσω ποτέ ότι στεναχωρώ, ότι κάνω πίσω και αποχωρώ απλά. Γιατί πιστεύω ότι η γυναίκα πρέπει να έχει. Βασικά να είναι πάντα χαμογελαστή. Γιατί όταν αυτή χαμογελαστεί, τότε είναι και άντρας χαρούμενος και χαμογελαστός. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι θα αρχίσουν πάρα πολύ να αναφέρουν για μένα. Ήδη ο κόσμος έξω έχει αναθεωρήσει πολλά πράγματα για μένα. Θέλω και τα γόρια να το κάνουν αυτό, για να το πάμε καλύτερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σε γνωρίσω εδώ μέσα. Καλώς ήρθες στο σπίτι πάρα πολλά από μένα. Ευχαριστώ. Δεν θα είχα πει. Να παραμείνεις σταθερής απόψη σου, ειλικρινής. Και αυτό που λες να το, και αυτό που ξέρεις να το λες, να μην τραπείς η μη σκέψη. Πραγματικά νομίζω ότι είμαι αρκετά αυθόρμητη. Και κάνω αυτό που νιώθω, νομίζω το έδειξε κιόλας. Οπότε είχες μπει για μένα μέσα. Ναι. Αυτό, εντάξει, δεν το είχα δηλώσει, γιατί μπορεί να μην ταιριάζουμε, να μιλήσουμε, να μην ταιριάζουμε. Να βλέπεις ένα όνομα που σου ρωτάνε στην αρχή, για ποιο θα μπαίνεις. Ναι. Απλά νομίζω εσύ μου έχεις κάνει εντύπωση. Καλά, όχι μόνο σε μένα και σε όλα τα Πανελλήνια. Και όταν μπήκες μέσα και δεν με είδες. Βασικά, έφυγες πραγματικά δύο μέρες πριν έρθω εγώ, δύο-τρεις μέρες. Και τι είπες μόλις? Εντάξει, δεν ξέρω, δεν περίμενα μετά να μπεις. Και το περίμενα και δεν το περίμενα. Μετά ήρθα λίγο πιο κοντά με τον Παύλο. Τώρα δεν ξέρω. Και τώρα που είμαι εδώ πέρα... Τι σκέφτεσαι? Τι σκέφτομαι. Λοιπόν, εγώ καταρχάς θέλω να γνωριστούμε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα βγει κάπου αυτό. Αλλά εντάξει, και τα άλλα παιδιά θέλω να τα γνωρίσω. Okay. Ειδικά, σίγουρα έχω περιέργεια να σε γνωρίσω. Γιατί, okay, μπήκα, λέω. Μπήκα γι' αυτόν, οπότε δεν είναι λογικό. Ναι, ναι, είναι απόλυτα λογικό. Απλά είδα πριν ότι σε έφερα λίγο σε δύσκολη θέση. Να σου πω γιατί έχω ξαναζήσει πάλι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με κατηγορεί κάποιο έτσι και πάει με τον Παύλο. Mm-hmm. Και δεν ξέρω πώς φαίνεται απ' έξω. Το ξέρω και νιώσα άσχημα λίγο πριν. Όχι, γιατί... να μην νιώσει άσχημα. Εγώ το έχω πει ότι. Δεν θέλω να. Κοντραριστείτε. Δεν υπάρχει μια κόντρα. Το θέμα είναι ότι μόνο η γυναίκα μπορεί να λήξει και να αρχίσει κάτι εδώ μέσα. Γιατί η γυναίκα είναι αυτή που εκτίθεται πιο πολύ στον κόσμο. Τι θέλω να πω, ότι η Κατερίνα άφησε τον Παύλο, ξεκινήσαμε κάτι μαζί μετά εμένα, μετά με το Πτεζό και βγήκε προς τα έξω ότι δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει τι είναι, βγαίνει. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες. Το ότι θέλει να γνωρίσει κάποιον δεν σημαίνει ότι είναι ερωτικό. Μπορεί αυτό ακριβώς μπορεί... εξηγούσα προηγουμένως. Εγώ το κατάλαβα. Οκ. Okay. Okay. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα ξαναβούμε σήμερα. Ευχαριστώ για όλο αυτό. Σοκολάτα ήθελα γιατί έχω υπουργή μία, να ξέρεις. Α, ναι, χαίρομαι. Βγάλω εκεί την πόρτα.
Ναι, θα σου άνοιξω την πόρτα. Θα σας βοηθήσω. Όχι, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε, αγόρι μου. Μετά την μπάλα να παίξουμε λίγο. Μας και εμένα καμία. Είναι τυχερή καρέκλα. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι θα το παρεχτώ. Θέλω να έρθει στο κόκκινο δωμάτιο ο Μίστερ Μιλανόπουλος. Από εκεί θα καθίσεις. Από εδώ? Ναι. Και πιο κοντά. Όχι, αυτό το θέλουμε. Αυτό το θέλουμε. Ναι, βασικά δεν ξέρω αν το θέλουμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Θυμήθηκα τι καλό. Που είχες κάνει. Θα στα πω όσοι. Έλα πιο κοντά. Ναι, πιο κοντά. Λοιπόν, την περασμένη φορά επειδή είχες φέρει εσύ μια κορδέλα, σκέφτηκα να βάλω κι εγώ μια κορδέλα. Και στη μία λέει Mrs. και στην άλλη λέει Mr. Οπότε θα κρατήσουμε, δεν ξέρω, από μια κορδέλα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και... πρέπει να... Λοιπόν, θα κρατήσεις εσύ. Το κρατήσω εγώ και δύο. Όχι, από εδώ. Το δικό μου είναι από εδώ. Το δικό σου είναι από εδώ. Φέρε το δικό σου από εδώ. Εγώ από εδώ. Μπράβο, λοιπόν. Και τώρα... ήθελα να κάνω κάποιο θέμα, με θέμα τους ελέφαντες. Επειδή... ναι, είσαι μια ελεφαντίνα. Ήθελα... επειδή εσύ την προηγούμενη φορά είχες κάνει μια θεματική ενότητα, λες και ήμασταν στην Ιταλία, ήσουν έτσι ντυμένος κάπως και είχα... μου είχες βάλει το καπέλο και είχε θυμίσει κάτι με γόντολες και όλα αυτά. Ναι. Τι ναι. Ναι, συνέχισε. Λοιπόν, δεν ήξερα όμως τι να κάνω, δεν είχα πράγματα. Οπότε εγώ είμαι η θεματική σου ενότητα, οι ελέφαντες. Και είχα σκεφτεί να κάνω μια φρουτοσαλάτα. Φαγητό δεν τρως ποτέ. Και αυτό θα είναι 3-3. Αν δεν σου αρέσει ούτε αυτό. Λοιπόν. Συγγνώμη, δεν έφαγα τη μακαρονάδα που έκανες. Έφαγε. Φυσικά και την έφαγα, μπορείς να μάθεις. Εντάξει, ας το εκεί. Και πώς θα φάω, ναι, εδώ. Λοιπόν. Με τι έχεις βάλει μέσα? Είναι... έχει μέσα χυμό και σόδα. Ναι. Ναι. Πώς είναι? Λοιπόν. Βουουου, το αεροπλανάκι. Έλα. Βουουου. Καλή είναι. Ναι, εμένα μ' αρέσει. Λοιπόν. Και, δεν ξέρω αν έχεις δει αυτό. Τι πιστεύεις ότι είναι? Μία παραμάνα. Ναι, αλλά τι κάνει. Φάει λίγο. Τρώε. Τι πιστεύεις ότι κάνει εδώ μία παραμάνα? Σκέψου το. Κοίτα, σε θέλω ευρηματικό. Είσαι αρχηγός σε αυτό το σπίτι. Όλοι λένε για την ευρηματικότητά σου. Αρχηγός είμαι γενικά στη ζωή μου. Ναι. Δεν περιμένω το σπίτι για να γίνω αρχηγός. Όχι για να ψηφιστώ για μια εβδομάδα. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με μένα. Αλλά. Μία παραμάνα. Συμβολίζει κάτι. Ναι. Έρα, αγάπη μου γλυκιά. Δεν το γνωρίζω. Θες να μου το πεις? Ναι. Θες να τη βγάλω ή να τη βγάλεις? Ποιος πρέπει να τη βγάλει κανονικά? Εγώ. Δεν με πειράζει. Ένα, σου κρατάω. Την έβγαλα, την έβγαλα. Την έβγαλες? Ναι, ορίστε. Λοιπόν, οκ. Okay. Θες να φας ή να τελειώσεις? Φάω άλλη μία, δεν έχω τελειώσει. Φάλε μία κουταλιά. Τρως τη φρουτοσαλάτα, το φαγητό δεν το τρως. Τα πάντα τρώω. Και σένα μα χρειαστεί. Ναι, ναι. Όχι. Πάμε. Λοιπόν, κοίτα. Επειδή... όπα. Λένε πως όταν... πώς να σου το πω τώρα, ρε παιδί. Παιδί μου, τι πνεύμα και θεωρία είναι αυτή που έχει φέρει σήμερα εδώ. Άκουσε, μίλησε λίγο, μου γι' αυτό. Μίστερ, ναι. Ναι, γιατί με λένε εμεί Μιλωνό και έχω επηρεαστεί από εσένα. Μπράβο, για παιχνίδι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει που έχει επηρεαστεί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάρε λίγο, πάρε λοιπόν, στοιχεία από πάνω μου. Πως όταν σπα ένα. Όταν έχει κάποια μέσα σου πράγματα έτσι αρνητικά. Ναι. Ναι, και σπάσει ένα μπαλόνι. Ναι. Είναι σαν να εξαφανίζονται αυτά. Φέρε μου 200 μπαλόνια. Όχι, σου έφερα το Mister, εσύ θα σπάσει αυτό το Mister και εγώ θα σπάσω αυτό τη Miss. Ωραία, ξεκινά. Και είναι σαν να φεύγει το κακό. Η κακή ενέργεια. Μπράβο. Οπότε, ό,τι μας έχει συμβεί μέσα στο σπίτι, θα το αφήσουμε πίσω. Ναι. Ελπίζω. Και ναι,
και θα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Πώς καινούργια θα σε κάνουμε, έχει εδώ και εδώ, όλο και... Πα, ναι, μέσα. Είσαι. Ναι, άντε. Θες πρώτος, εσύ πρώτος. Εγώ. Το δικό σου. Έφυγε. Πρέπει να φύγει, να φύγει και το δικό μου, λοιπόν. Έφυγε. Ναι. Πάσε. Φύσα λίγο, φύσα λίγο. Δώσε και... Πού είναι φυσικό. Δώσε μου λίγο. Τι. Όχι. Να πιάσω. Φρόνημα, ε. Φρόνημα, σου περίμενε. Να δώσεις τη φρουσολάτα να φας. Ναι. Έλα. Καλό. Πολύ καλό το κάνω. Μπράβο. Είσαι έτοιμος. Έτοιμος, πάμε. Ναι. Ναι. Πίσω μου, σας έχω! Τώρα φεύγει και η διαχωριστική γραμμή! Πρόσεχε! Και τώρα... Ναι. Πάμε προς το λέω, αλλά δεν γίνεται να μην δεν γίνει αυτό... Ναι. ...που θα κάνω τώρα! Τι θα κάνεις, πρέπει να φύγω! Θα δεθώ μαζί σου! Όχι! Δεν πας πουθενά, θα γίνει ένας κόμπος! Όχι τόσο κοντά! Τόσο κοντά, αυτό κόμπο, έτσι! Δεν θέλω! Φοβάμαι τώρα! Μη φοβάσαι, πάμε! Έτσι, φεύγουμε! Έτσι, με να φύγουμε! Λίγο. Θα πάμε. Εγώ. Δεν μπορεί να βγούμε από αυτό το δωμάτιο χωριστά. Από την ίδια πόρτα θα βγούμε. Ναι. Είναι χρουστουζιά. Ναι. Άστο αυτό. Α. Φέρε, θα το πάρουμε μετά. Πάρ' το κι αυτό όλα. Πάρ' την πυρικά. Την πήραμε. Άνοιξε την πόρτα. Μίστερ Μιλάνο. Αναγκαστικά. Έστω. Έστω καλό σας, κορίτσια. Τώρα τι θα κάνουμε, όντως. Από πότε ακόμα. Ακούς. Σας αγαπώ. Είστε τέλειοι. Ναι. Αλήθεια. Μισό λεπτό. Εγώ από αυτό το δωμάτιο το κόκκινο, από ξεχωριστή πόρτα δεν έβγαινα. Το θεωρούσα χρουζουζιά. Ναι. Από την ίδια πόρτα και οι δύο. Ναι. Δεθήκαμε τώρα. Θα δω πώς θα δεθώ. Πώς θα εξηγηθώ. Περιμένει. Το ψαλίδι πού είναι, Αλεξάνδρα. Είναι εκεί στο τραπέζι. Ελάτε, Γιάννη, κατεβείτε μαζί. Θα το φτιάξω εγώ. Ελάτε. Φτιάξτε το μένα ψαλίδι. Δώσε μου να κατάω αυτά. Ελάτε, παιδιά. Αμάντε, Γιάννη, μου αμάν. Μπορώ. Έτσι, να είστε ενωμένοι. Και να μην υπάρχει καμία αρνητική και ενέργεια. Δεν με πάντα, άντε παιδιά, και σε καλή μεριά. Κόψε! Και σε καλή... Συγχαρητήρια! Πουρέκα μου! Συγχαρητήρια, είπα, Γιαννάκη μου. Πρόσεχε λίγο. Ζούμε. Εσύ πολύ. Τι στάθηκες. Φωτιά πήρα. Για τα έστω, κορίτσι. Ζούμε. Άντε, πήγαινε από εκεί. Εγκαλέσουν και τα άλλα δωμάτια. Έλα, φύγε. Φύγε. Τώρα, τώρα. Η ζωή του είναι αυτή. Κοίτα. Αλεξάνδρε, ετοιμάσου. Αυτό είναι. Λάκι πώ. Δεν τα πράγματα. Πάρε τώρα το λεφτό. Πάρε! Γιάννη! 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 Όχι. Γιατί όχι. Δεν πα καθόλου. Άστα, όχι, δεν μου το παίρνει. Με βατήρε και τέτοια. Ρε άρρωστε. Δεν θέλω. Γιατί. Το κολλήπι κάνει καλά στο πόδι. Τζονι. Ετοιμάσου, φαντάζεσαι τα πράγματα σου. Φαντάζεσαι να πάει πάλι ο Μπιλ. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο Μπιλ, θέλω να τον γνωρίσει σίγουρα. Αλεξάνδρα! Θα ήθελα να καλέσω το φιλαράκι μου, τον Τζόνι. Όχι, πάλι δεν παρακαλώ. Έλα, φιλαράκι μου, και σε περίμενα. Μπες μέσα. Τι είσαι! Εδώ! Πώς πάει. Καλά είσαι. Λοιπόν, κοίταξε εδώ πέρα τι έχω ετοιμάσει. Έχω τηγανίσει μερικές κοντομπουκές. Είναι καμένες. Όχι, ρε εσύ. Τι λες. Κοίτα εδώ. Μου ωραία τα κορίτσια. Και ζήτησα εδώ πέρα από την παραγωγή να μας βάλουν κανένα μάτς να δούμε. Μάτς. Μάτς, ποδοσφαίρου. Μου κάνει τέτοια. Αλλά πώς τα φας τώρα εσύ. Δεν τα φάω, τα φάω μετά. Και αυτό τι είναι εκεί. Έλα, γιατί. Αυτή είναι μια σχολάτα που μου έχει φέρει, θυμάσαι. Ναι, δεν την έφαγες. Μου έχει μείνει μία. Δεν είναι ρομαντικό. Για κάτσε κάτω. Κάτσε, έχω πάρει και μερικά σοκολατάκια. Αλήθεια λες τώρα. Ναι. Καλά, είσαι πιο καλή φιλενάδα. Μπορείς. Τι είναι το φαΐ είναι.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις τι περίμενα. Ξέρεις τι περίμενα εγώ να δω τώρα. Τι. Σαφώς χάρηκα που με κάλεσες, γιατί είσαι και καλή μου φιλενάδα και... Σε άκουσα. Επειδή το έλεγες, λέω γιατί να με σε καλέσω. Δεν θα χαλάσω χάρη τώρα. Τι άκουσες. Στο φίλο μου. Τι άκουσες. Ότι θες να πας στο κοινό δωμάτιο. Γι' αυτό για χάρη μου το κάνεις. Όχι, ήθελα και να σε πω. Κορεδεύεις, τι είναι αυτό. Λευκή σοκολάτα. Μου φέρνεις. Έλα, δοκίμασε. Τι κάνεις, ρε. Ψάρι είναι! Ψάρι έβαλε! Κοτόπουλο! Γιατί δεν κάλεσε τον να καλέσει αυτό που είχε στο μυαλό σου που έλεγε, θέλω να τον δω. Πες μου, εδώ δεν μας ακούει κανένας. Καλά, θες να σου πω. Ναι, θέλω. Θα φτύμω όμως. Βασικά δεν υπάρχει ακόμη. Αλήθεια. Ναι, ψάρωσες. Θα φάμε λίγη κανονική σοκολάτα τώρα. Ε, γιατί με κοιτάς έτσι. Γιατί σε μπάζω. Γι' αυτό με κάνεις παρέα, ρε. Ναι, δόξα τω Θεώ, θα μην κουσιάσω. Το πιο πράγμα πάνω σου είναι αυτό το πράγμα πάντα. Να μην το χάσεις ποτέ σου, εύχομαι. Ποιο. Αυτό το κύριο βγάζεις. Αυτό. Πάκα, κάνω μη δαγώσεις. Δεν σου χαίνεσαι. Είμαστε φίλοι. Θα φάμε το ίδιο. Αλλά έφαγα μερικές. Να σου πω, έφαγα κοντομπουκιά. Πάκα σοκολάτα, ξεράσω. Όχι, εδώ πήγαινε κάτω. Αυτό το κελάκι σου. Σε κάνει πολύ χαριτωμένη. Σε ευχαριστώ, είσαι δικός. Ξέρεις τι λέγα εδώ στα παιδιά, τι έλεγα. Ότι είχα κάτι δυνατό, όσο καιρό, τουλάχιστον έτσι ένιωθα. Δεν ξέρω αν ήταν αμοιβαίο. Τα αναφέρεσαι στην προηγούμενη σου σκέψη. Πάντως είναι πολύ δυνατό. Επειδή στιγμές που έχουν περάσει μαζί, είναι πολύ πιο δυνατές. Σε συνέστημα, με περιλούζει έτσι ένα συνέστημα χαρά. Δεν ξέρω, είσαι πολύ χαρούμενη. Έχω αρχίσει και το απολαμβάνω βασικά τώρα. Νο! Νο! Είδαμε το μάτι που σου τελείωσε. Τι αγώνα είδαμε. Τι ομάδα είσαι. Θα πεις. Ξένη. Από ποια χώρα. Όποια χώρα θες. Εγώ τώρα υποστηρίζω φανατικά Μολδαβία. Εθνική Μολδαβία. Πάει, πάτωσες κι εσύ. Θα το πάρω μαζί με αυτό. Θα πάρω και τα σοκολατάκια. Να κεράσω τα παιδιά. Δεν σε φοβίζω. Να κεράσεις, ναι. Τα γάτια σου που σε κεράσεις. Πάρε με αγκαλέτσα, μην είσαι κρύα. Καλά, καλά, φλαράκι. Αυτό το γελάκι σου. Αυτό το γελάκι σου. Κλείνει σπιτάκια, κλείνει σπιτάκια. Πάρε δρόμο από εδώ. Κάτσε να πάρω το ψαλίδι, θα το χρειαστούμε. Σου κάνω καμιά άλλη φάρσα. Γιατί την έφτιαξε τώρα, φιλε. Όχι, είναι. Τι είναι. Είναι αυτό. Γεια σου, βρε Μαρία. Τι ήταν αυτά που γίνανε. Αυτά. Μαρία Ρεγκίνα είπε πως θέλει να σου πει ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί τελικά μας... Τι ήμουν αντική και σου λέω, Μαρία μου, αυτά δεν θέλω. Εντάξει, ήταν ένα χιουμοριστικό το δικό σας. Τελικά ήταν πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε τι λένε τα γόρια, να ακούσετε κι εσείς τι λένε. Γεια σας, βρε παιδιά, για ελάτε όλοι στον καναπέ, παρακαλώ, να σας βλέπω. Λοιπόν, αγόρια μου, είδα τις αντιδράσεις σας και καταλαβαίνω πολύ καλά τη λογική και το συναίσθημά σας. Ο Παύλος Τερζόπουλος, Κατερίνα, είπε ότι αυτό είναι μια γραμμή, είναι η γραμμή που τραβάει και έχει τελειώσει μαζί σου. Παύλο. Το πες, μια χαρά. Καλά το είπε. Αυτό ακριβώς είπε. Ναι, αλλά προτιμώ να το πεις εσύ στην Κατερίνα, γιατί είναι δική σας η σχέση. Όπως και να έχει, ακόμα και σε φιλικό επίπεδο να τον κάλεσε τον Πιλπάνο, για μένα είναι σαν να μου έδωσε μια απάντηση, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα άτομο με το οποίο φλερτάρανε και με το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει κόκκινο δωμάτιο, το οποίο είναι για ερωτικό κομμάτι και ρομαντικό. Ακόμα και αν δεν έγινε ρομαντικό, ακόμα και για τον καιρό να συζητούσαν, για μένα είναι κάτι το οποίο μου δείχνει πολλά. Τραβάω μια γραμμή και προχωράω παρακάτω. Ναι. Δεν ακούσε έτσι να μιλάτε. Κατανοητό. Σου έδωσε απαντήσεις στο σημερινό δωμάτιο. Ναι. Σε αμφιβολίες που είχες το προηγούμενο διάστημα σε... Το μαλλί.
Φαντάζομαι ότι όλο αυτό το διάστημα που δεν ήξερες είναι εκεί, είναι όσο θες, δεν είναι γιατί κρατιέται. Πιστεύεις ότι μπορεί να κρατιόταν γιατί ήθελε τον Μπιλ? Μπορεί. Κατερίνα, το περίμενες αυτό από τον Τερζόπουλο? Ναι, εννοείται. Του το είχα πει κιόλας χθες αυτό, ότι είναι άνθρωπος που όταν πάρει κάτι απόφαση θα το κρατήσει. Άρα γιατί πήρες δίνει, αυτό δίνει, το δίνει, ρίσκο. Δίνει. Ναι. Θεώρησα αρχικά ότι να έπαιρνα μια απόφαση μία μέρα πριν ότι τελειώνω μαζί του και να τον καλέσω μετά στο κόκκινο δωμάτιο θα ήταν σίγουρα σαν να παίζω μαζί του, έτσι. Γιατί το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά το Σαββατοκύριακο και αποφάσισα ότι οι ντεμή καταστάσεις είναι κουράζουνε. Για τον οποιοδήποτε λόγο είμαι ντεμή, είμαι εδώ να το βρω με τον εαυτό μου. Τώρα θα καταλήξω με κάποιον, δεν θα καταλήξω, δεν έχει καμία σχέση αυτό με τον Παύλο. Και ίσως είναι και καλύτερα έτσι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα και εκείνος 4 εβδομάδες, όπως μου είπε, εξαιτίας μου ταλαιπωρούταν. Και ναι, δεν το θέλω αυτό. Ντεμή δεν ήταν από την πλευρά μου όμως. Ούτε από την πλευρά μου. Ήταν αλλά στην πορεία ότι έγινε. Οι ντεμή καταστάσεις είπες ότι. Στην πορεία βγήκε έτσι. Εγώ ούτε στην πορεία ήμουν ντεμή. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι από την πλευρά σου αυτό. Ναι. Okay. Το δέχομαι, το σέβομαι και προχωράμε παρακάτω. Okay. Μπίλ, εσύ νιώθεις αμήχανα σε σχέση με τον Τερζόπουλο? Ναι. Για πες μου. Νιώθω αμήχανα γιατί είναι σαν να το έχω ξαναζήσει πάλι αυτό την ιστορία. Από άλλη θέση. Ναι. Εννοείς όταν ήσουν εσύ στη θέση του Τερζόπουλου. Ακριβώς. Και η Κατερίνα διάλεξε τον Τερζόπουλο. Προφανώς. Ναι, απλά αυτό που είπα και στην Κατερίνα, το λέω τώρα και εδώ πέρα σε όλους, είναι ότι εκείνη... κάναμε εμείς πίσω, δηλαδή το τελειώσαμε, για να γνωρίσει τον Τερζόπουλο καλύτερα, να δει πώς θα πάει, πώς θα βγει, τι θα κάνει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί βλέπουμε κι εμείς μόνο 2 ώρες στα τηλεθεατές. Αλλά εφόσον η Κατερίνα δεν ένιωθε τόσο κοντά και το τελείωσε, σημαίνει ότι δεν έβγαινε το ερωτικό σε αυτήν. Μάλιστα. Να πω κάτι. Ναι, δεν έχει. Μετά από όλο αυτό, όταν εγώ έλεγα ότι μου δείχνει ότι είναι αναποφάσιστη, δεν φαίνεται να είχα άδικο. Αν φαίνεται σε κάποιον ότι είχα άδικο, θα πω πραγματικά ότι είμαι παράλογος. Αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω ότι επιβεβαιώνομαι. Okay. Κοίτα, επειδή είναι και πολύ ζεστό, ακριβώς έγινε αυτό πριν το από λέω. Λίγο, άστο και θα το δούμε κρατώντας μια απόσταση από τα πράγματα. Να βρεθείτε και να τα πείτε ίσως ή όταν συναντηθείτε. Δεν νομίζω να έχω να πω κάτι με την Κατερίνα. Ωραία. Okay. Πάμε στον Παύλο, ο οποίος εντυπωσιάστηκε σε εισαγωγικά. Και ανακουφίστηκε, είπε μετά, με το ότι η Χριστίνα διάλεξε άλλον για το κόκκινο δωμάτιο. Η Χριστίνα κάλεσε τον Μπιλ. Και θέλω να μου πει ο Παύλος πώς ένιωσε και πώς αυτό το συναίσθημα εξελίχθηκε. Γιατί στην αρχή ένιωσες διαφορετικά, νομίζω, από το μετά. Γενικά έχω πει ότι είμαι καλά. Τα έχω ρίξει με τον εαυτό μου. Νιώθω πολύ ωραία. Τώρα νιώθω ακόμα πιο ωραία. Το θα θέλω να το γνωρίσει. Εμένα μου λέει ότι θα μπορούσε να γίνει ένα κόκκινο δωμάτιο σήμερα οι δυο μας. Και στην πορεία να το γνωρίσει, γιατί έχει δείξει ένα αλφα ενδιαφέρον σε μένα. Δεν σου λέω ότι δέσαμε το γάιδαρο, απλά υπήρξε ένα αλφα ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, δεν έχω κάτι με την κοπέλα. Μια χαρά κοπέλα είναι. Καλά έκανε που εκδηλώθηκε στο κόκκινο δωμάτιο. Απλώς δηλαδή, εγώ συγγνώμη, πήρα κάποιες απαντήσεις. Εγώ εκδηλώθηκα και έδειξα κάτι ερωτικό στο κόκκινο δωμάτιο. Μαρία μου γλυκιά μου, όπως λέει και ο Μιλωνόπουλος ο Γιάννης, Μαρία μου γλυκιά. Ο μεγάλος Μιλωνόπουλος. Πριν φύγεις από το σπίτι των γυναικών, ξεκαθάρισες απόλυτα, το ακούσαμε όλοι πολύ καθαρά, το κόκκινο δωμάτιο αυτό είναι ερωτικό. Γι' αυτό και ο Τερζόπουλος έβαλε κόκκινη γραμμή. Ρομαντικό, είπα. Θεωρείς δηλαδή τα υπόλοιπα κόκκινα δωμάτια ότι ήταν με αυτό το σκοπό, αφού γίνανε φιλικά, γίνανε για πλάκα. Χριστίνα, δηλαδή εγώ γιατί Χριστίνα, και καλά Χριστίνα, να έχω μόνο εγώ το ερωτικό. Το ενδιαφέρον μου δεν είναι στα άλλα κόκκινα δωμάτια, ήταν στο δικό σου. Εγώ περίμενα σήμερα να ανέβω πάνω, έστω και για ένα δείγμα ότι ξέρεις τι, υπάρχει κάτι έστω και λίγο ερωτικό, άσχετα αν θες να γνωρίσεις και τα άλλα τα παιδιά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα που θες να γνωρίσεις και άλλα παιδιά. Εγώ πάντως θεωρώ ότι καλύτερο είναι να μιλήσουμε όταν θα ανοίξουν οι πόρτες, γιατί η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε δεν επαρκεί ο χρόνος πάνω στο κόκκινο δωμάτιο. Γι' αυτό το λόγο δεν κάλεσα εσένα. Λοιπόν, αγόρια μου, στον κήπο σας θα έρθει μια κάλπη. Σε αυτή την κάλπη θα ψηφίσετε το κόκκινο δωμάτιο που σας φάνηκε πιο ρομαντικό. Ρομαντικό επί της ουσίας. Θέλω επιχειρήματα για αυτούς που θα ψηφίσετε. Σύμφωνοι? Okay, boss. Απόλυτα σύμφωνοι. Yes, lady. Σας χαιρετώ και θα το ξανανοίξουμε όταν ολοκληρωθεί. Ciao, bye, yeah. Bye, bye. Bye, bye. Bye.
ψηφίσω την Αλεξάνδρα και τον Τζόνι. Μπορεί το κόκκινο δωμάτιο που κάνανε να μην ήταν ρομαντικό, αλλά ήταν χιουμοριστικό και μου άρεσε. Και γι' αυτό θα τους ψηφίσω. Με αγάπη. Ψηφίσατε όλοι. Yes. Ναι, Μαρία. Ωραία. Μπιλ, φέρε μου. Ο Μπιλ θέλω να μου φέρει την κάλπη. Για κάτσε λίγο, μπράβο. Χωρίς να του το πω πριν να το πω. Κουράστηκα, Μαρία μου. Νιώθω οικία εδώ στο σπίτι των κοριτσιών. Πιο πολύ μόνο, σίγουρα. Ο Μπιλ και το χαρέμι. Είχαμε μια συζήτηση. Έχει ωραία μέρα. Το δαχτυλίδι στη Ρένια. Άρα, Ρένια. Τι γίνεται εδώ. Τζόνι, κάτσε και εδώ. Στέλνει δαχτυλίδι. Ό,τι μπορούσα και έκανα τώρα στα γρήγορα. Μπράβο, παιδί μου. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, αφήστε με να κάνω μια συζήτηση με τον Μπιλ. Να σε ρωτήσω κάτι να μου απαντήσεις ειλικρινά. Ναι, με, αν μπορώ. Πριν φύγεις από το σπίτι, είχες συνέστημα για την Κατερίνα. Ναι. Η Κατερίνα πιστεύεις ότι είχε για σένα. Ναι. Τώρα πιστεύεις ότι έχει συνέστημα για σένα. Δεν ρηγιά απαντάω, ότι μου. Ναι, εντάξει, ειλικρινά. Ό,τι με ρωτάς, απαντάω. Πάψε. Εγώ νομίζω πως έχει. Δεν ξέρω, εκεί μου ξέρει καλύτερα. Σου έχει περάσει εσένα. Τώρα σου το μήνυμα. Ποιο μήνυμα. Την πέρασε, θα μπήκα. Α, την Κατερίνα αφορούσε. Έλα, όχι, μπορεί, δεν στο έγραψε. Εντάξει. Αν δεν είδες. Έχω αυτό που θέλω, δεν καλά θέλω τα λέω. Αυτό το ότι αν δεν έχω αυτό που θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο. Κάτι τέτοιο. Ναι. Απόλυτος. Μπράβο. νιώθω δικαιώνομαι, ρε παιδιά. Για τι, Κατερίνα. Ξέρω, αλλά είναι τι? Αυτό. Νιώθω περίεργα. Τι. Νιώθω περίεργα. Χαρούμενη. Χωρίς να σημαίνει δηλαδή, γιατί όπως είπα τώρα, η κίνηση που έκανε η Χριστίνα μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία. Το που μου φέρε σκολατάκια και όλα αυτά. Είναι πολύ αστείο αυτό που σημαίνει. Πολύ αστείο αυτό που σημαίνει, Λεωτερτζόπουλος. Γιατί είναι αστείο. Εγώ. Ναι. Δεν φαίνεται αστείο. Ξέρω, εγώ γελάω λίγο. Ε, Μαρία. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που δεν του φαίνεται αστείο. Εμένα μου φαίνεται αστείο. Ούτε εμένα μου φαίνεται αστείο, καθόλου. Εμένα μου φαίνεται πολύ. Μου φαίνεται αστείο. Τι είναι αστείο, δεν κατάλαβα. Εμένα μου φαίνεται άβολο. Άβολο, αυτό. Άβολο είναι. Όπως κάνει και η Ρένια. Ναι. Είναι άβολο. Αστείο δεν είναι όμως, όχι. Εντάξει, και εγώ δεν σκοπεύω να τον φέρω ξανά σε δύσκολη θέση. Τελείωσε το θέμα, εντάξει. Τι εννοείς τελείωσε το θέμα. Καταλαβαίνω γενικά την κατάσταση που έχει. Δεν είμαι εγωίστρια, εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπε η Κατερίνα τώρα ότι έχει συνέστημα για τον Μπιλ. Ναι. Άρα είχε όλο αυτό τον καιρό. Καλά τα ακούγαμε αυτά που ακούγαμε. Ίσως είχε δίκιο και η Αλεξάνδρα σε αυτό που άκουσε. Όχι, καμία σχέση. Καλά. Καλά, δεν είναι ό,τι και να πω τώρα. Δεν θέλω να επεκταθώ αυτή τη στιγμή σε αυτό. Αρκετά. Okay. Πιστεύω ότι το κατάλαβε πολύ όταν έφυγα από το σπίτι. Που δεν έχει την παρουσία μου πια εδώ πέρα. Okay. Και για ποιο λόγο να συνεχίσει μαζί μου από τη στιγμή που ήθελε τον Μπιλ από την αρχή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί με συνέβη και την ηρεμία από ό,τι έχει πει. Τέλος πάντων, θα συζητήσω μαζί του κάποια στιγμή, okay. Όχι που ωραία, είσαι φορτισμένο. Καλύτερα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή. Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτή που σου έδωσε ο Μπιλ. Τι είπε. Κάτι δεν χρειάζεται. Ότι σε σένα έβρισκε την ηρεμία και απλά προσπάθησε. Δεν πειράζει. Άμα τη αρέσει η φασαρία, έρθει σε σένα που. Δεν κάνεις. Το θέμα αυτό. Δεν είναι κάτι. Okay. Ήταν μπερδεμένη η κατάσταση, έφυγε ο Μπιλ, προσπάθησα, δεν βγήκε. Και μέσα σε δύο μέρες από τη στιγμή που το τελείωσε, λες δεν πάω στον Μπιλ πάλι. Δεν είπα ότι δεν πάω στον Μπιλ πάλι. Δεν πήγα σε κανένα Μπιλ.
Είπα απλά ότι υπάρχει κάποιο συνέστημα. Το νιώθω κάπου. Okay, εντάξει, εντάξει. Μάλλον εμένα μου ακούγονται παράξενα όλα αυτά και είμαι εγώ παράξενο. Ποιο αγόρι μπορεί να μου πει πώς του φαίνονται αυτά. Καλά. Αστεία. Ποιο το είπε αυτό. Εγώ. Ο Βασίλης. Ναι. Γιατί Βασίλη αστεία. Εμένα αστείο μου φαίνεται αυτό. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται περίεργο όλο αυτό. Εφόσον έχει συνέστημα με τον Μπιλ. Τώρα, κάτι εγώ δεν το ήξερα. Τώρα το δήλωσε η Κατερίνα. Τώρα το μάθαμε αυτό και εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά. Και είχε συνέστημα για τον Μπιλ τόσο καιρό και έκανε κάτι με τον Παύλο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Υπάρχει κάποιο. Όσο είπε και ήμουν εγώ μπερδεμένη, δεν ήξερα ακριβώς τι. Εντάξει, Κατερίνα, τώρα αφού ξεμπερδεύτηκε αυτό. Απλά ίσως αυτό που είπε ο Παύλο τώρα να ισχύει και αυτό που είπε η Αλεξάνδρα. Σημασία έχει να είσαι εσύ καλά, να ξεμπερδευτεί. Σα φαίνεται απίθανο να μην έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει συνέστημα για τον Μπιλ. Ναι. Και εμένα, να το συνειδητοποιεί βλέποντάς τον αναμπαίνει. Τι? Το live της προηγούμενης Πέμπτης. Εμένα μου φαίνεται να κάνει live η Κατερίνα και να λέει δεν θέλω τον Μπιλ, δεν θέλω τον Παύλο και να τοποθετείται και να λέει σε αυτό ότι δεν θέλω τον Μπιλ, δεν θέλω τον Παύλο και μετά από κάποιο... και μετά από πέντε μέρες, μια εβδομάδα να λέει έχω συναισθήματα ακόμα για τον Μπιλ και ταυτόχρονα να παίζει με τα δικά μου συναισθήματα τέσσερις εβδομάδες. Δεν παίζω μαζί σου. Προσπαθούσα να δω αν θα μου βγάλεις κάτι. Α, okay, εντάξει, ωραία. Βρήκε. Λοιπόν, εγώ... Σας εύχομαι καλή συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν είπε κανείς να συνεχίσετε μια χαρά. Θα συνεχίσουμε. Απλά ήθελα να είμαι ειλικρινής. Και εγώ ειλικρινής. Ότι ένιωσα κάτι τον πήγε αυτό. Απλά νιώθω ότι με έχεις κοροϊδέψει. Ελπίζω να αλλάξει αυτό. Δεν νομίζω. Γιατί δεν σε έχω κοροϊδέψει. Κανένα δεν έχω κοροϊδέψει. Okay. Θα μπορούσα και τώρα να είμαι δεμή και να λέω δεν ξέρω. Και... Όχι, είναι πιο straight. Εχθές μου, προχθές μου έλεγες εγώ εσένα θέλω και στο είχα δείξει ότι σε ήθελα. Και ξαφνικά πώς γίνεται να με ήθελες και να ήθελες ταυτόχρονα και τον Μπιλ. Δεν είπα ταυτόχρονα. Ε? Δεν είπα ότι ήθελα ταυτόχρονα δύο άτομα. Άρα δηλαδή, ήθελες τον Μπιλ. Προσπάθησα μαζί σου. Άσε με λίγο να μιλήσω. Είχε συνέστημα για τον Μπιλ, αλλά ταυτόχρονα ήθελες εμένα. Αλλά τώρα που έχει τελειώσει με μένα, είδες ξαφνικά τον Μπιλ και θυμήθηκες ότι θέλεις τον Μπιλ. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Μπιλ. Δεν πρόκειται να έρθω σε αντιπαράθεση ποτέ με τον Μπιλ. Μου αρέσει που γιατί βλέπω ότι το παιδί έχει συνέστημα για σένα και έχει μείνει σταθερό στην άποψή του. Αν παραμείνει, μακάρι να είστε μαζί. Εγώ το έχω τελειώσει, έχω τραβήξει τη γραμμή μου. Καλά, να περάσετε. Δεν περίμενα μέσα σε δύο μέρες που θα έρθει ο Μπιλ να το δείξει αυτό και να μου πει: έχω συνέστημα για τον Μπιλ. Αυτό δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ποιο ήταν το πιο ρομαντικό κόκκινο δωμάτιο για τη γνώμη των αγοριών. Ζένια Βασίλη 1. Αλεξάνδρα Τζόνι 1. Το δικό μου. Μπιλ Κατερίνα. Ποιος το ψήφισε? Εγώ. Χαλκιάς και Ζένια η ρομαντική. Ποιος το έγραψε αυτό? Εγώ. Ποιος? Εγώ, αφού είναι διαγώνιο. Α, τα διαγώνια είναι δικά σου. Ναι. Αλλοπαρμένο παιδί είσαι. Βασίλη Ζένια, τρεις ψήφους. Έχεις φύγει συγκορυφή. Χαλκιά Ζένια, παιδιά. Αλεξάνδρα Τόνι. Εγώ το γράψα για πλάκα. Τόνι. Τόνι, εγώ το γράψα. Ο Τόνι και η καινούργια του, που λέγανε κατά κύριο. Λοιπόν, δύο Αλεξάνδρα Τόνι, ένα ο Μπιλ Κατερίνα και πολλά ο Χάλκιας με τη Ζένια. Τέσσερα. Και έχω ένα τελευταίο. Βασίλη Ζένια, λοιπόν, το πιο ρομαντικό κόκκινο. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ρώτησα τα χωρίσια. Μπράβο, ρε παιδιά. Ποιο ρομαντικό κόκκινο δωμάτιο. Μου είπανε το Βασίλη και τη Ζένια και την Άννα με το Γιάννη. Και στην Άννα με το Γιάννη δεν δώσα ούτε μία. Γιατί δεν δώσα ούτε μία στην Άννα και το Γιάννη? Μα ποιο? Εγώ και πάνω μου πήδα το Γιάννη το τρομακτικό. Τι είπε. Τι? Φοβήθηκα, νόμιζα θα τη σκότωνε εγώ. Πού ήταν ρομαντικό? Τι έκανε, δεν το έδωσε. Την έδαινε, Μαρία μου! Την έδαινε! Δεν ήταν ρομαντικό. Ήταν ρομαντικό. Όχι, πλάκα κάνουμε. Ήταν. Απλά είπαμε να δώσουμε μια ευκαιρία σε ένα ζευγάρι. Αυτό το είπε εσύ. Εγώ είπα όλα. Μου μίλησε, είπαμε. Είπε. Εγώ δεν το έκανα για άλλο λόγο. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλω να του δω να φιληθούν αφού είναι ζευγάρι σε κάποια φάση για να του ψηφίσουν. Περιμένει πώ και πώ. Ναι, θέλω. Πώς θα το κάνουμε. Έχω κάποια θέλω, άμα δεν γίνει, δεν πειράζει. Η Κατερίνα με τον Μπιλ θα σε χαλάσει πάρα πολύ. Γιατί περιμένει ένα φιλί στο κόκκινο δωμάτιο. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν με χαλάει ο Μπιλ. Στεναχωρήθηκα για τον Παύλο. Εντάξει.
Λοιπόν, ωραία. Το πιο ρομαντικό κόκκινο δωμάτιο ήταν του Βασίλη και τη Ζένια. Μαρία το έχει. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια ωραία ρομαντικά. Μέτριο ήταν, μέτριο. Έλα εσύ. Σας το είπα και χτες. Σας το είπα και χτες, δηλαδή. Να παίξω και κανένα παιχνίδι τυχερό. Ότι το νιώθω ότι ξεκινάει το Power of Love. Έστω και με μια καθυστέρηση μηνών. Παραλίγο. Γίνανε πάρα πολλά σήμερα. Ναι. Ποιος είπε παραλίγο? Ρε Βασιλάκη, κοίτα τον ερωτά σου και άσε τους άλλους. Ρε Καϊλά. Εντάξει, έλα Καϊλά μου. Ο Βασιλάκης Καϊλά σε τατού έκδοση. Μαρία, πώς είναι το Βασίλης. Κοίτα τον ερωτά σου πώς εξελίσσεται και άσε με σε. Λοιπόν, θα έχετε το χρόνο να τα πείτε και με μια απόσταση χρόνου που θα έχει λίγο παγώσει, δεν θα είναι τόσο καυτός αυτή τη στιγμή, γιατί προς το παρόν συμπληρώσαμε 8 ώρες. Καλό απόγευμα. Αύριο πάλι. Γεια σας.